Η αποχή, το άκυρο κτλ. Είναι μη συμμετοχή στην ουσία. Δηλαδή, δίνεις μια λευκή επιταγή στον γείτονά σου να κανονίσει αυτό στη δικιά σου ζωή. Αυτές οι χώρες έχουν τις πιο εύρωστες οικονομίες και τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους. Εμείς ξέρεις σε ποια θέση είμαστε. Είμαστε κοντά με την Μπουργκίνα Φάσο και το Λεσότο και την ακτή Ελεφαντοστού. Είμαστε στο mostly unfree. Δηλαδή, είμαστε ένα κλικ πιο πάνω από τη δικτατορία. Αν είχαμε ιδιωτικά σχολεία, δεν θα έπρεπε ο κάθε πολίτης να πρέπει να πληρώνει μια μηνιαία εισφορά σύμφωνα με την ιδιωτική εταιρεία ή τα εισιτήρια στα τρένα να είναι ακόμα πιο ακριβά. Λέω παραδείγματα. Αυτοί οι νόμοι που τους εξασφαλίζουν την ασυλία είναι λάθος και πρέπει να αλλάξουν. Και στην Ελλάδα ακόμη δεν έχουμε περάσει, ας πούμε, την αλφαβήτα. Και θεωρούμε ότι ο πρωθυπουργός είναι σουλτάνος και πρέπει να διορίζει τον δικαστή. Ο ΣΕ μας στοιχίζει 10 δις. Μπορεί να δουλέψει με 50 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα τι είναι? Πού πάνε τα υπόλοιπα? Θα σας φτιάξω την Ολυμπιακή, θα σας φτιάξω όλες τις κρατικές υπηρεσίες, επειδή εμείς ξέρουμε. Και έτσι πτωχεύσαμε. Την περιουσία μας, αυτό υπερασπιζόμαστε. Την Ελλάδα μας για την ιστορία μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και το έθνος μας βεβαίως. Φάκτο να ορίζεται ως εχθρός μιας πυρηνικής υπερδύναμης όπως είναι η Ρωσία. Για ποιο λόγο? Ο Μητσοτάκης όμως το έκανε αυτό. Και χωρίς να είχε λόγο να το κάνει. Στο ΔΣ μιας εταιρείας, αν υπάρχει ποσοστό συγκεκριμένο αριθμό γυναικών, 100%, αυτό το εντάσσει στο woke ή όχι? 100% woke είναι αυτό. Καλησπέρα σε όλους. Στο σημερινό μας βίντεο έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ τον Παναγιώτη Πέρο, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας και web developer. Κάποιοι δεν την γνωρίζετε την ειδικότητά του και είναι ασφαλώς ένας από τους υποψήφιους βουλευτές της Ένωσης Κεντρών στις επερχόμενες εκλογές. Είναι χρόνια στην Ένωση Κεντρών. Και επίσης είναι απόφυτος φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας με μεταπτυχιακό στην ηθική φιλοσοφία, μεταπτυχιακό στον τομέα εργασιακών σχέσεων και διδακτορικό στη φιλοσοφία. Όλα αυτά που ακούσατε. Και είναι πολύ αγαπητός και έχει πολύ μεγάλο κοινό στο Facebook, να πούμε. Μπορώ να πω ότι από τους υπόλοιπους στην Ένωση Κεντρών ενδεχομένως να έχεις και το πιο πολύ κοινό. Ναι, βέβαια δεν ξέρω πόσο αποτιμάται το κοινό στο Facebook. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αποτιμάται σε ψήφους ή σε χρήματα. Κατά τη γνώμη μου, δεν αποτιμάται σε τίποτα από αυτά τα δύο άμεσα. Παρ' όλα αυτά, κάνουμε αυτό που αισθανόμαστε, που αισθάνομαι εγώ έτσι καλύτερα για τον εαυτό μου, ώστε να πω αυτά που πιστεύω και να τα ακούσει κάποιος κόσμος. Που ηθελημένα μου έκανε αίτημα και ξέρει πάνω κάτω ότι θα ακούσει και δυσάρεστα πράγματα. Επομένως, είμαι ικανοποιημένος απλά με το να επικοινωνώ αυτά που πιστεύω. Δεν πιστεύω ούτε ότι θα γεμίσω το ταμείο μου με αυτά, ούτε ότι θα εκλεγώ και θα κάνω καριέρα με αυτά. Ίσα-ίσα αυτά που λέω είναι εναντίον της πολιτικής καριέρας. Δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις μάζες. Είναι δημοφιλής στον κύκλο που έχει επιλέξει να με κάνει φίλο. Που πάνω κάτω κινούμαστε, θα έλεγα, σε παρόμοιο μήκος κύματος. Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει έτσι με κάτι θα ήθελα να συζητήσουμε κιόλας και μου ήρθε λίγο πριν ξεκινήσει αυτό το βίντεο. Κάποιοι λένε, ας πούμε, στα κανάλια, «Α, δεν θα ψηφίσει κάποιος Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και τι θα ψηφίσει?» Δηλαδή, τη στιγμή που υπάρχουν 40 κόμματα, είναι τόσο γελίο, σαν να κοροϊδεύει τον άλλο ότι δεν έχει τι να ψηφίσει. Υπάρχουν πολλές εξωκοινοβουλευτικές επιλογές. Άλλες είναι υπέρ του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ της δραχμής, υπέρ της Ευρώπης και υπέρ της Ευρώπης. Δηλαδή, υπάρχουν ένα σωρό συνδυασμοί δεξιοί, αριστεροί ή οτιδήποτε. Πώς κρίνεις αυτό το γεγονός ότι ακούσαμε και το Μάνεστη, τον συναδελφό μου πρόσφατα, να λέει θα σας τιμωρήσει ο κόσμος κάνοντας αποχή. Γιατί προφανώς συμφέρει αυτό, γιατί θα πάει κάποιος να ψηφίσει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ή θα κάνει αποχή, άρα θα βγουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Πώς το κρίνεις αυτό? Κοίτα, είναι μέσα στο πλαίσιο του απολιτικ κλίματος που υπάρχει γενικότερα στην Ελλάδα. Ο κόσμος δεν ξέρει λεπτομέρειες που αφορούν την πολιτική διακυβέρνηση. Και δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος στα πολιτικά τεκτενόμενα. Όχι με την έννοια της ενεργούς ενασχολήσεως, αλλά με την έννοια του ενδιαφέροντος για τα κοινά. Γιατί είναι πράγματα που αφορούν την καθημερινότητά σου. Δηλαδή, είσαι στη δουλειά σου, βγαίνεις έξω, θα πας ένα δρόμο με το αυτοκίνητό σου, θα καταλήξεις σε μια δημόσια υπηρεσία να κάνεις μια συναλλαγή, μετά θα πας να πληρώσεις το φόρο σου. Όλα αυτά είναι θέματα πολιτικής. Λοιπόν, όλες αυτές οι λύσεις, η αποχή, το άκυρο κτλ. Είναι μη συμμετοχή στην ουσία. Δηλαδή, δίνεις μια λευκή επιταγή στον γείτονά σου να κανονίσει αυτό στη δικιά σου ζωή. Και επειδή είδα μάλιστα και τις προάλλες το κατά τα άλλα συμπαθή, σε μένα τουλάχιστον, Κανάκη στο Ράδιο Αρβίλα, να κάνει μια ολόκληρη εκπομπή για να τεκμηριώσει την αξία του άκυρου ή του λευκού. Του λευκού, όχι του άκυρου. Του λευκού. Δηλαδή, έκανε μια ολόκληρη εκπομπή. Και είχε φέρει και νομικούς για να διαμαρτυρηθεί στην ουσία για ποιο λόγο το λευκό δεν σημαίνει κάτι στη δημοκρατία. Πες ότι ρίχνουμε όλοι λευκό.
και δείχνουμε με αυτό, ας πούμε, μια δυσαρέσκεια στα πολιτικά τεκτενόμενα. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Δηλαδή, η πρότασή σου ποια είναι. Ο σκοπός των εκλογών, ο σκοπός της κάλπης, δεν είναι το να διαμαρτυρηθείς. Να διαμαρτυρηθείς, σου γράφεις και μια χαζομάρα στο Facebook, ας πούμε. Ο σκοπός είναι να προτείνεις. Να προτείνεις κάτι το οποίο θα έχει εφαρμογή. Όταν λέμε, για παράδειγμα, ότι θέλουμε μικρό κράτος, ότι θέλουμε να περικοπούν βουλευτές, υπουργοί, να απολυθούν αργόμισθοι. Αυτά είναι συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτά δεν εκφράζονται με το λευκό. Το λευκό είναι μια λευκή επιταγή σε έναν άλλον, το γείτονά σου, τον συμφοιτητή σου, τον συνεργάτη σου, ο οποίος έχει πολιτική άποψη και μάλιστα μπορεί να έχει επιζήμια πολιτική άποψη. Επομένως, πρέπει εσύ να πεις αυτό που πιστεύεις και να υπερισχύσεις την ουσία και να πείσεις τον κόσμο και να υπερισχύσεις εναντί της άλλης απόψεως. Το να ρίξεις λευκό. Ωραία, πες ότι όλοι ρίχνουμε λευκό. Και ποιος θα κυβερνήσει. Δηλαδή, η επόμενη μέρα τι θα έχει, τι θα περιλαμβάνει, ποια θα είναι η ατζέντα της επόμενης μέρας, ποια θα είναι η πρόταση. Μέχρι το λευκό είμαστε καλά. Δηλαδή, εγώ σε μερικές φάσεις συμφωνώ, ας πούμε, στο επίπεδο της διαμαρτυρίας με το σύνολο του πληθυσμού. Δηλαδή, βγαίνει στον δρόμο, λέει κάτω η κυβέρνηση. Συμφωνώ, κάτω η κυβέρνηση. Από εκεί και έπειτα τι γίνεται. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει. Αυτό αποτελεί πρόταση. Ναι. Αποτελεί πρόταση κάτω ο Μητσοτάκης, ας πούμε, ή κάτω ο Τσίπρας. Είναι πρόταση αυτό. Τι προτείνεις, τι δεν σ' αρέσει συγκεκριμένα και τι θα μπορούσε να αντικαταστήσει αυτή τη χάλια κατάσταση που ζει σήμερα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, κάπως πρέπει να κυβερνήσει. Απλά μπορείς να εξηγήσεις εσύ πώς γίνεται κάποιος π.χ. στις προηγούμενες εκλογές να ψήφισε, ας πούμε, Μητσοτάκη ή στις προηγούμενες να ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και μετά να έλεγε «Α, τι βλακία έκανα, δεν ψηφίζω κανέναν». Και να μην κάθεται καν να ψάξει στο Google να δει ποια είναι τα κόμματα, να δει τι, κάτι που να τον εκφράζει, ας πούμε. Να βαριέται να πάει να ψηφίσει. Πώς το βλέπεις αυτό. Αυτές οι απόψεις, όταν προσπαθεί κάποιος να αναδείξει, για παράδειγμα, την αξία του απολιτικ, την αξία του λευκού ή την αξία της αποχής, στην ουσία δεν γνωρίζει ότι συμμετέχουν τόσοι πολιτικοί σχηματισμοί, τόσα κόμματα, το οποίο είναι απίθανο να μην συμφωνείς με κάποιον. Δηλαδή στην κάλπη, σε εθνικές εκλογές, θα δείτε 40 κόμματα. Έχετε μελετήσει και τα 40, έχετε πάει και έχετε δει τα προγράμματά τους. Και στο κάτω-κάτω, αν δεν σας αρέσει τίποτα, κάντε εσείς ένα κόμμα. Δηλαδή, πώς αλλιώς θα γίνει. Αν δεν συμφωνείς με κανέναν, πρέπει να είναι τεκμηριωμένο αυτό. Δηλαδή, πρέπει να μας πεις ότι έχω μελετήσει και τα 40 κόμματα και όντως δεν έχω κανένα κοινό σημείο. Τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι. Δεν μπορείς να ταυτιστείς 100% με κάποιο κόμμα. Απλά βλέπεις, κάνεις ένα συμβιβασμό και λες στην πλειοψηφία των προτάσεων του συγκεκριμένου κόμματος, εγώ είμαι σύμφωνος. Και έτσι προχωράς. Μα αυτό είναι και η ουσία της πολιτικής, ο συμβιβασμός. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις του κεφαλιού σου. Είναι ένας μέσος όρος του συγκεκριμένου πράγματος που έχεις εσύ στο κεφάλι σου με το τι είναι διατεθειμένος ο άλλος να αποδεχτεί και να εφαρμόσει. Ειδικά όταν σου έχουν φτάσει το χρέος 400 δις, ειδικά όταν ανακοίνωσαν και επίσημο ότι ξεκινάνε κατασχέσεις σπιτιών, ακόμα και νομίζω και τις πρώτες κατοικίες, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαστε απλά στο παρά 5, είμαστε στο και 5. Ειδικά και αυτή τη στιγμή να συνεχίζει να λέει ο κόσμος ότι είναι αναποφάσιστος ή ότι θα κάνει εποχή ή οτιδήποτε. Αυτά δεν είναι και ξαφνικά, έτσι. Δεν προέκυψαν ούτε τα τελευταία 5 χρόνια ούτε τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή, έχουμε δεκαετίες ολόκληρες που σιγοβράζει όλο αυτό το πράγμα και είναι ένας αργός θάνατος. Και ενώ έχεις την ευκαιρία να αλλάξεις αρκετά πράγματα, στην ουσία επιλέγεις την παθογένεια. Γιατί ο Μητσοτάκης, κακά τα ψέματα, πριν από το 2019 όταν ανέλαβε, θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Έχει δικές του περιφέρειες, έχει δικούς του δημάρχους, έχει όλα τα ΜΜΕ με το μέρος του. Είναι αυτοδύναμος. Έχει άπειρες χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Και τι επέλεξε, να ακολουθήσει την πεπατημένη του παλαιού Πασόκ, του εξυγχρονιστικού Πασόκ, της παλιάς κλασικής δεξιάς, της βολεμένης κλασικής αριστεροτσιπρίασης. Αυτά ακολούθησε και ο Κυριάκος, τον δρόμο δηλαδή, τον εύκολο του δανεισμού, των διορισμών, της γιγάντωσης του δημοσίου χρέους και το να τα φορτώνουμε στις επόμενες γενιές, τα παιδιά μας. Δεν πίστευα ότι υπήρχε ούτε 1% πιθανότητα να φτιάξει κάτι ο Μητσοτάκης. Είπα ότι είχε τη δυνατότητα. Είχε τη δυνατότητα. Σωστά. Δεν είχε την επιλογή. Δεν το ήθελε. Δεν είχε τη βούληση. Αλλά θα μπορούσε αν το ήθελε. Γιατί δεν υπήρχε δικαιολογία. Δηλαδή έκανε αυτό που ήθελε. Δεν έχει δικαιολογία. Είναι μοναδικός αυτοδύναμος με όλες τις δυνάμεις στα χέρια του. Έχει και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα χρήματα. Και την πολιτική αποδοχή του συνόλου του πληθυσμού, της πλειοψηφίας δηλαδή, όχι του συνόλου. Γιατί ένα 20-22% είναι σε απόλυτα νούμερα αυτοί που τον ψήφισαν, αν λάβουμε υπόψη και τους απέχοντες. Αλλά τέλος πάντων, με τους κανόνες που έχουμε, όντως είχε την ευκαιρία να το κάνει. Και δεν το έκανε. Αποδείχθηκε ότι ήταν ένας σαν όλους τους άλλους. Εμείς το βλέπαμε που ήμασταν από μέσα και ακούγαμε κάποια πράγματα. Λέω για αυτούς που πίστεψαν ότι ενδεχομένως θα είναι κάτι άλλο. Γιατί όταν υπόσχεσαι, για παράδειγμα, ότι δεν θα απολύσεις κανέναν δημόσιο υπάλληλο, ότι θα δώσεις χρήματα παντού
και ότι δεν θα περικόψεις ταυτόχρονα δαπάνες από το δημόσιο, τότε αυτό είναι πολιτική απάτη, δεν είναι προεκλογικό πρόγραμμα. Εμείς αυτά τα βλέπαμε. Ωστόσο, κάποιοι πίστευαν, επειδή είναι ογκόμενος, ας πούμε, που ντύνεται ωραία, ότι άλλαξε, έφερε ευρωπαϊκό άνεμο στην Ελλάδα του Χάρβαρντ, ας πούμε. Και είναι εντελώς χαζό να συνεχίζει να τους πιστεύει ο κόσμος τη στιγμή που εδώ και 40 χρόνια, δεν είναι 5 και 10 χρόνια, τα τρία κόμματα που έχουν κυβερνήσει έχουν όλα αυξήσει το χρέος. Όλα, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχουν αυξήσει, ο άλλος κατά 200 δις, ο ΣΥΡΙΖΑ κατά 100 δις. Όλοι έχουν αυξήσει το χρέος. Έχουν φτιάξει ένα κράτος, ας πούμε, του ρουσφετιού και του. Από μια λεπτομέρεια σχετικά με το χρέος, ναι. Για να την ακούσει και ο κόσμος που παρακολουθεί. Βεβαίως. Δεν είναι σε απόλυτα νούμερα, φυσικά. Υπάρχουν χώρες με μεγαλύτερο χρέος. Έτσι όπως είναι η Αμερική, είναι χώρες δηλαδή που έχουν παραπάνω χρέος από εμάς. Αλλά εμείς τι έχουμε που είναι μεγαλύτερο στον κόσμο. Επί του ΑΕΠ. Είναι η σχέση χρέους επί του ποσοστού του ΑΕΠ. Μόνο μια χώρα μας περνάει και για ποιο λόγο, η Ιαπωνία μας περνάει, ξέρεις γιατί. Η Ιαπωνία έχει μόλις 8% εξωτερικό χρέος. Ακριβώς, έχει εσωτερικό χρέος, γιατί οι πολίτες στηρίζουν το κράτος της Ιαπωνίας για διάφορες επενδύσεις και δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Εμείς έχουμε το χειρότερο κράτος στον κόσμο από άποψη χρέους, γιατί έχουμε εξωτερικό χρέος για να τροφοδοτούμε το υδροκέφαλο δημόσιο. Για να τροφοδοτούμε τις συντάξεις που στα 25-30 δις το έτος. Για να δίνουμε 2,5 εκατομμύρια συντάξεις. Υπάρχουν άτομα που παίρνουν και οχταπλές συντάξεις ακόμα και σήμερα. Να δίνει αναδρομικά, να δίνει εφάπαξ στο στενό δημόσιο τομέα, στους πελάτες του δηλαδή. Γιατί αυτοί τον ψήφισαν. Η Νέα Δημοκρατία ψηφίστηκε κυρίως από συνταξιούχους του δημοσίου. Δηλαδή, αν δεις στατιστικά ανατομία, 60-65% πήρε σε αυτές τις ηλικίες. Και αυτούς εξυπηρετεί. Φοβούνται μην χάσουν τη σύνταξη. Και εντωμεταξύ το χρέος έφτασε στο ρεκόρ του, ήταν 235% επί του ΑΕΠ. Και στους τελευταίους μήνες μειώθηκε, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Έπεσε κάτω από το 200% ή κάνω λάθος. Έπεσε βάσει των μνημονιακών υποχρεώσεων, αλλά με το που ανέλαβε ο Μητσοτάκης και τα κλείδωσε όλα, γιγαντώθηκε πάλι. Η Ελλάδα στη διάρκεια της πανδημίας της λεγόμενης, ας πούμε, στα δύο αυτά χρόνια, δανείστηκε με τους μεγαλύτερους ρυθμούς παγκοσμίως. Δηλαδή, ο ρυθμός δανεισμού των 2-2,5 ετών της πανδημίας στη χώρα μας ήταν ο μεγαλύτερος, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε παγκόσμιο. Και αυτό φυσικά. Άμεσα δεν φαίνεται. Θα φανεί μετά από 6-7 χρόνια, όταν και πάλι θα αρχίζουν οι οίκοι και θα μας υποβαθμίζουν και δεν θα μπορούμε να πάρουμε δανεικά και θα τρέχουμε πάλι να βαράμε νταούλια, να πούμε, στον επόμενο καγκελάριο. Και με αφορμή κάτι που είπες για επιδοτήσεις, θυμήθηκα ότι είχε λάβει το κράτος 4 δισεκατομμύρια επιδότηση για να φτιάξει τα τρένα και δεν έκανε τίποτα, έτσι. Δηλαδή είχαν όχι πουλήσει. Μόνο 4. Να σου πω ποια είναι η ιστορία του ΟΣΕ. Ναι, από για να μιλήσουμε και για τα Τέμπη, έτσι, όχι μόνο για τον ΟΣΕ. Ναι, ναι. Από την πρώτη στιγμή που βγήκα στα κανάλια και είπα θα ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική, γιατί εγώ εντάξει, δεν είχα καμιά σκασίλα, ας πούμε, και επάγγελμα έχω και σταδιοδρομία ακαδημαϊκή είχα, δηλαδή τα πάντα. Δεν ήθελα να ασχοληθώ για να κάνω καριέρα. Απλά ήθελα να, στην ουσία να βγάλω το άχτημο, όχι ότι πίστευα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, ας πούμε. Από τις πρώτες μου εμφανίσεις, λοιπόν, και μάλιστα και στο Γκαμπουράκι τότε που ήταν στο Μέγα και μετά τώρα τα έχει κάνει παράξενα, είχα τονίσει ότι ο ΟΣΕ. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Είχε χρέος 12 δισεκατομμύρια, όσα χρειάστηκε το ΣΕΡΝ για να χτιστεί. Το μεγαλύτερο πείραμα της ανθρωπότητας στήχησε όσο τα τρένα κυράγες. Δηλαδή στο κάτω-κάτω, ρε άνθρωπε, δεν τα θέλω. Δεν τα θέλω, κατάργησέ τα, βάλ τα μπουρλότο και κάψτα. Επιδότησε τον κόσμο να πηγαίνει με ταξί. Πιο φτηνά θα σου έρθει. Μα είναι τραγικό οι άλλοι να ανακαλύπτουν, ας πούμε, το κλειδί του σύμπαντος και να χτίζουν το παγκόσμιο πείραμα, το μεγαλύτερο πείρασμα της ανθρωπότητας για 30 χρόνια και στην τελική να σου κοστίζει και λιγότερο από ότι. Ήταν και λιγότερο το κόστος υλοποίησης του ΣΕΡΝ. Και να γινόμαστε ρεζίλοι παγκοσμίως για το δυστύχημα. Το οποίο έχει 57 νεκρούς, αν θυμάμαι καλά, και παίζει να είναι και άλλοι αγνοούμενοι που ακόμα δεν έχουμε μάθει. Αλλά το θέμα είναι ότι βγαίνανε ευρωπαϊκές χώρες και λέγανε ότι μας είχαν δώσει επιδότηση και δεν κάναμε τίποτα. Και λένε και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ότι έχουμε το χειρότερο σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ευρώπη. Έτσι, ότι συγκρίνεται με τριτοκοσμικές χώρες. Έχουμε γίνει για τέτοιου παγκοσμίου φήμης ξεφτύλα. Καταρχάς, το κράτος δεν δίνεις χρήματα για να πάρεις παροχές. Δηλαδή, το κράτος, μην το φανταστείς σαν ένα μαγαζί που το πληρώνεις κάτι και σου δίνει, ας πούμε. Το κράτος το πληρώνεις υποχρεωτικά για να μην πας φυλακή. Δηλαδή, τα χρήματα που δίνεις είναι για να μην πας φυλακή, όχι για να σου δώσει ανταπόδοση. Ποτέ δεν είχαμε ανταπόδοση από το κράτος. Τα τρένα είναι ένα έγκλημα που απλά τώρα έτυχε και έγινε αυτό. Θα μπορούσε να έχει γίνει πριν από 5 χρόνια, θα μπορούσε να έχει γίνει πριν από 10 χρόνια. Και τώρα και υπήρχαν βέβαια και μικροατυχήματα και είχαν ναι, χάσει και άνθρωποι. Μα είχαν σκοτωθεί, είχαν πεθάνει άνθρωποι από έναν άνθρωπο που μπορεί να παίρναγε το τρένο γιατί δεν λειτουργούσε σωστά η μπάρα, μέχρι το να πάρει παραμάζωμα 3 ανθρώπους πριν από χρόνια. Αλλά επειδή δεν ήταν 57 άνθρωποι, ας πούμε, είχε κουκουλωθεί το θέμα. Ενώ τώρα που έγινε το μεγάλο τρακάρισμα, βγήκε προς τα έξω και δεν έκαναν από τότε τίποτα. Βλέπεις ότι οι τεχνολογικές υποδομές είναι του 50. Δηλαδή, βλέπεις αυτή τη λαμαρινή κονσόλα, ας πούμε, τα λαμπάκια και τα κλειδιά που τα γυρνάς, ας πούμε, πάνω.
Και τώρα καθόμαστε και συζητάμε σοβαρά για το πόσους κλειδούχους έπρεπε να έχει βάρδια και πόσους σταθμά. Ξύλωμα θέλει. Θέλει κλείσιμο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βελτιωθεί έτσι όπως είναι. Καλά, κλείσιμο. Θέλει φτιάξιμο, να το πούμε απλά έτσι. Φτιάξιμο από το μηδέν. Φτιάχνετε δηλαδή, αυτό. Άντε μια βόλτα. Το τι γίνεται μέσα από το συνδικαλισμό. Το να πεις εσύ μια πρόταση, παιδιά, να πεις ένα αυτονόητο, την πιο αυτονόητη παραδοχή. Να πεις, παιδιά, θέλω αυτή την αυτοματοποίηση. Θα βγει ο συνδικαλιστής και θα σου πει, με αυτή την αυτοματοποίηση χάνεται μια θέση εργασίας. Σωστά. Διαφωνώ. Μπορείς να κάνεις δουλειά Σωστά. έτσι. Δεν μπορείς να κάνεις δουλειά έτσι. Ποια είναι η λύση? Κλείσιμο, κλείδωμα. Κλείδωμα και το φτιάχνει σοβαρά με ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Βρίσκεις έναν άνθρωπο, ο επιχειρηματίας. Βάζει τα χρήματά του που γνωρίζει από σιδηροδρόμους και σου λέει: εγώ θα ασχοληθώ με ιδιωτικά κεφάλαια να φτιάξω το σιδηρόδρομο που πρέπει και όποιος καταναλωτής επιθυμεί να αγοράσει το εισιτήριο να πάει. Και έρχεται και δεύτερος και τρίτος και δέκατος επιχειρηματίας. Όχι τις συστημένες δουλειές που κάνουν και λένε ότι κάνουν ιδιωτικοποιήσεις, που δίνουν συστημένα σε ένα φίλο τους και σε ένα γνωστό τους, να ανοίξει η αγορά, να αποκρατικοποιηθεί, να σβήσει από το χάρτη και να έρθουν άνθρωποι που γνωρίζουν τη δουλειά και να φτιάξουν το τρένο όπως πρέπει. Η Ιαπωνία, που είναι τα πιο σύγχρονα τρένα στον κόσμο, είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένα. Και είναι και πιο οικονομικά, δηλαδή στο φορολογούμενο δεν στοιχίζει τίποτα, δεν επιδοτεί το κράτος της Ιαπωνίας τα τρένα. Και οι πιο οικονομικά έρχονται, και είναι και πιο σύγχρονα, όχι μόνο από την Ευρώπη, είναι τα πιο σύγχρονα παγκοσμίως. Γιατί? Γιατί είναι ιδιώτες που ασχολούνται, δηλαδή είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν τη δουλειά. Ναι, αλλά θα πει κάποιος ότι εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 4 δις για να τα φτιάξουμε, δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε τα τρένα να είναι σύγχρονα και να βγάζει το κράτος και να είναι προσοδοφόρα, να είναι κερδοφόρα και να έχει έσοδα το κράτος. Αν 4 εκατομμύρια να έδινε και 24 να έδινε, τίποτα δεν θα γινόταν. Γιατί το κράτος δεν έχει συμφέρον να παρέχει υπηρεσία σωστή. Το κράτος έχει συμφέρον μόνο να εισπράττει και να ταξινομεί τα συμφέροντα των δικών του, των αυλικών του. Δεν έχει συμφέρον να σου πάρει. Τι συμφέρον έχει να δώσει σε ένα καλή υπηρεσία το κράτος? Άμα όμως υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία θα νοιαζόταν και ξεχνάμε τα τρία κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Όχι, κυβέρνηση που αυτό λέμε. Εάν ας πούμε η Ένωση Κεντρών ήταν εξουσία, λέω ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ. Και συγκυβερνούσε ενδεχομένως με ένα-δύο άλλα κόμματα. Θα ήθελε να ιδιωτικοποιήσει τα τρένα ή να τα φτιάξει και να αναγκαστεί να απολύσει άτομα και να δουλεύουν και να είναι κερδοφόρα προς το δημόσιο. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε έσοδα μόνο από τους φόρους, έτσι. Ο μόνος λόγος που ενεπλάκηνε ενεργά με την πολιτική ήταν ότι το πρόγραμμα της Ένωσης Κεντρών ήταν το πιο αντικρατιστικό πρόγραμμα μεταξύ των κομμάτων που υπάρχει. Okay. Δηλαδή ήθελε να μικρύνει το δημόσιο, είχαμε 9 σημεία συγκεκριμένα τα οποία ήταν όλα αντικρατιστικά, ήταν όλα προς τη μείωση του κράτους. Όχι, δώστε σε εμάς την εξουσία και θα τα φτιάξουμε όλα. Δεν παίζει αυτό. Okay. Άρα αυτό δεν παίζει. Είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, λοιπόν. Να μειώσει το κράτος, να αναλάβουν τεχνοκράτες, να μειωθεί το κράτος και να αναλάβουν στον κάθε οργανισμό αυτοί που γνωρίζουν τη δουλειά. Με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Μα έτσι είναι και προς το συμφέρον του φτωχού και του μη προνομιούχου. Αυτό είναι το συμφέρον. Το συμφέρον δεν είναι να βρούμε το φιλέσπλαχνο. Πότε θα βρεις? Θα βρεις τον καλό πολιτικό? Ποιος είναι? Ούτε εγώ δεν είμαι. Δηλαδή το κράτος δεν μπορεί μέσω περικοπών π.χ. νέων συστήματων στα τρένα να αναγκαστούμε να έχουμε λιγότερα άτομα και να γίνει κάτι κερδοφόρο. Πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί και μέχρι πού μπορεί να φτάσει η ιδιωτικοποίηση? Σωστά το είπες, το κράτος μέσω περικοπών. Τελεία. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ο νόμος της φύσης και της αγοράς που τα φτιάχνει αυτά τα πράγματα. Όπως τα έφτιαξε και στην Ιαπωνία, όπως τα έφτιαξε και στην Ελβετία, όπως τα έφτιαξε και στην Ιρλανδία. Και σε πολιτείες της Αμερικής και στον Καναδά και στην Αυστραλία και σε χώρες προηγμένες. Η Ένωση Κεντρών σε ποιους τομείς έχει πει ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν, ας πούμε? Μπορείς να μου αναφέρεις συγκεκριμένα παραδείγματα? Καταρχάς πρέπει ο κόσμος να καταλάβει τι σημαίνει ιδιωτικοποίηση. Και τι σημαίνει δημόσιο και τι σημαίνει κράτος. Γιατί πολλά πράγματα τα έχουμε παρεξηγήσει σε αυτή τη χώρα. Καταρχάς, το κρατικό δεν ταυτίζεται με το δημόσιο. Δημόσιο είναι εκείνο στο οποίο έχει πρόσβαση ο πολίτης να το χρησιμοποιήσει και μάλιστα με ένα ελάχιστο κόστος. Και με μια μέγιστη ποιότητα. Αυτό σημαίνει δημόσιο. Ότι είναι ανοιχτό στον όποιον θέλει και στον όποιον μπορεί να μπει μέσα και να το χρησιμοποιήσει. Λοιπόν, τα κρατικά ουδέποτε ήταν δημόσια υπό αυτή την έννοια. Γιατί το σύστημα υγείας δεν λειτουργεί, τα σχολεία είναι στα κακά τους τα χάλια και στηρίζονται μόνο στο φιλότιμο ορισμένων μονάδων που δεν έχουν και κάποιο κίνητρο, απλά το κάνουν επειδή έχουν φιλότιμο, όπως είπα. Επομένως, μην μπλέκουμε το κρατικό με το δημόσιο. Όπου εμπλέκεται το κράτος, ο φτωχός πολίτης και ο μη προνομιούχος, ο λεγόμενος με τα παλιά κηρύγματα της αριστεράς, δεν έχει ανταπόκριση. Και ούτε βρίσκει καλή υπηρεσία και είναι και πανάκριβη υπηρεσία. Ξέρεις σε κάθε δημόσιο σχολείο που λέμε ότι είναι δημόσιο και δωρεάν πόσο στοιχίζει το κάθε παιδί στην μη προνομιούχο οικογένεια για να σπουδάσει? 400 ευρώ το μήνα. Ναι, με τα φροντιστήρια και με αυτά εννοείς? Όχι.
Σου λέω για το δημόσιο, ότι υποτίθεται δωρεάν. Α, εννοείς ότι ο καθένας πληρώνει 400 ευρώ από την τσέπη του. Α, τα φροντιστήρια, αυτά είναι εξτρά. Ακόμα και αν δεν έχει παιδί, εννοείς. Ναι. Εκεί το πας. Ανά άτομο πληρώνουμε, ας πούμε. Όχι, δεν βγαίνει αυτό ρε, σαν παιδί, νούμερο. Το κάθε παιδί στοιχίζει το, κάθε το παιδί... δωρεάν αυτό 400 ευρώ το μήνα. Στο δημοτικό, πας πρώτη δημοτικού, πληρώνεις 400 ευρώ το μήνα. Οι συνολικές παροχές του κράτους, συνολικά υγεία, δρόμοι, ΟΣΕ, όλα αυτά τα υποτίθεται δημόσια. Δωρεάν πράγματα σε κάθε ένα εργαζόμενο στοιχίζουν 2.600 ευρώ το μήνα. Σε κάθε ένα εργαζόμενο. Και να το εξηγήσω πώς συμβαίνει αυτό. Είναι 80 δισεκατομμύρια. Μια απλή διαίρεση είναι. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, στην αγορά δηλαδή. Ποιο είναι ιδιωτικό τομέα, στον πραγματικό κόσμο. 2,5 εκατομμύρια άτομα δουλεύουν στον πραγματικό κόσμο. 80 δισεκατομμύρια στοιχίζει το κράτος. Κάνε μια διαίρεση, 2.600 το μήνα είναι. Για τον καθένα. Λοιπόν, πώς γίνεται λοιπόν αυτός ο αποθηκάριος που ο ανειδίκευτος που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ βάρδια που παίρνει 600 ευρώ να πληρώνει 2.600. Ναι, πρόσεξε, χωρίς να υπολογίζεις τα έσοδα του κράτους. Θα μπορούσε το κράτος να εξάγει στρατιωτικό εξοπλισμό και να κάλυπτε. Απλά μου λες πόσο κοστίζει χωρίς να υπολογίζουμε. Δεν έχει επιχείρηση. Το κράτος ή από φορολογία θα έχει έσοδα ή από δανεισμό δεν έχει άλλη πηγή εσόδων. Μην τρελαινόμαστε. Okay, εντάξει, τώρα το διευκρίνησες. Λοιπόν, μην εκλαμβάνουμε το κράτος σαν εταιρεία. Δεν είναι εταιρεία το κράτος. Το κράτος έχει δυνάμεις καταστολής για να σου παίρνει φορολογία και για να δανείζεται. Δεν έχει άλλη πηγή εσόδων. 2.600 ευρώ κοστίζει σε κάθε εργαζόμενο πολίτη το κράτος ως παροχή. Πώς γίνεται, να εξηγήσω με απλά λόγια, πώς γίνεται ένας άνθρωπος που δεν έχει 2.000, που δεν βγάζει τόσα πολλά χρήματα να πληρώνει το κράτος. Το πληρώνει ο εργοδότης. Δηλαδή, όταν μια εταιρεία έχει έσοδα 100 χιλιάρικα το χρόνο. Μαζί με τις άμεσες και έμεσες εισφορές, με την άμεση και έμεση φορολογία, θα πληρώσει πάνω από το 60% του εισοδήματός της στο κράτος. Επομένως, φεύγουν λεφτά από την αγορά, από τον πραγματικό κόσμο. Η εταιρεία θα μπορούσε να προσλάβει ανθρώπους, θα μπορούσε να δώσει παραπάνω χρήματα στους εργαζόμενους. Δεν το κάνει γιατί έχει να πληρώσει το κράτος. Και βλέπουμε σε οικονομίες που το κράτος έχει μειωθεί ότι έχουν αυξηθεί και οι αποδοχές των εργαζομένων. Και το βιωτικό επίπεδο. Έφερα ένα παράδειγμα την Ιρλανδία προηγουμένως. Αναφέρθηκα σε αυτό. Και θέλω να σταθούμε εδώ για την Ευρώπη. Η Ιρλανδία έχει ευρώ. Λοιπόν, ξέρεις πόσο είναι το ακαθάριστο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ιρλανδίας το χρόνο? 100.000 δολάρια. Ξέρεις πόσο είναι στην Ελλάδα? 20.000 δολάρια. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Δηλαδή, πώς κατάφερε η Ιρλανδία που μέχρι πριν από 20-30 χρόνια ήταν σε χειρότερη μοίρα από εμάς, μέσα σε αυτές τις τελευταίες δεκαετίες να έχει. Καταφέρει τόσα πολλά πράγματα. Χαμήλωσε το κράτος, χαμήλωσε τη φορολογία και πήγανε τεχνολογική κολοσσή. Πήγε η Google, πήγε η Apple, πήγε η Amazon. Ναι, ναι, γνωστό. Το Facebook, το Meta. Και έτσι, προσελκύοντας τεχνολογικούς κολοσσούς δια της χαμηλής φορολογίας, της μειωμένης γραφειοκρατίας και του χαμηλού κράτους, όλη η ζωή όλων έγινε καλύτερη. Και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Βλέπουμε, αν μπει οποιοδήποτε μας παρακολουθεί στο Heritage, είναι ένα ίδρυμα διεθνές. Το οποίο ελέγχει την οικονομική ελευθερία μεταξύ των κρατών. Και λέει, για παράδειγμα, ότι το κράτος με τη μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία, ας πούμε, είναι το Χονγκ Κονγκ, μετά είναι η Ελβετία, μετά είναι η Ιρλανδία, είναι κάποιες χώρες. Αυτές οι χώρες έχουν τις πιο εύρωστες οικονομίες και τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους. Εμείς ξέρεις σε ποια θέση είμαστε. Είμαστε κοντά με την Μπουργκίνα Φάσο και το Λεσότο και την ακτή Ελεφαντοστού. Είμαστε στο mostly unfree, δηλαδή είμαστε ένα κλικ πιο πάνω από τη δικτατορία. Σε επίπεδο οικονομικής ελευθερίας, αν δεις τη συγκεκριμένη λίστα και όποιος θέλει να το γκουγκλάρει στο Heritage. Είμαστε γύρω στη θέση 150. Ποιοι τομείς του δημοσίου θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν σύμφωνα με την Ένωση Κεντρών? Αν γίνεται όλοι, ας πούμε, όλοι, θα φτάσουμε ακόμα και στην παιδεία, τα τρένα, μπορείς να μας πεις συγκεκριμένα ποιοι τομείς? Μιλάμε μαζί. Όπως σου είπα, οι θέσεις του καθενός σε σχέση με το κόμμα στο οποίο εντάσσεται δεν ταυτίζονται με 100%. Okay, κατάλαβα. Τώρα, δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Κεντρών. Με την Ένωση Κεντρών συμφωνώ περισσότερο από όσο με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Και ειδικά προσωπικά με τον πρόεδρο, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παλέψει με τα συμφέροντα 40 χρόνια και έχει παραμείνει ίδιος και μέσα από την εντατική ακόμα βγήκε, νεκραναστήθηκε για να συμμετέχει πάλι σε εκλογές. Λοιπόν, εγώ αυτό το εκτιμώ. Την ηθική ακαιρεότητα και την ετοιμότητα ενός ανθρώπου την εκτιμώ. Λοιπόν, πέρα από αυτό, μην κάνουμε κομματική τώρα συζήτηση για την Ένωση. Τώρα μιλάμε λογικά σαν Παναγιώτης προς Μάνο. Λοιπόν, και λέμε ότι όταν ένα κράτος βλέπεις ότι συρρυκνώνεται, μεγαλώνει το εισόδημα των πολιτών και η ευτυχία. Και αυτό συμπαρασύρει και τους φτωχούς μέσα. Δηλαδή, ο φτωχός θα βρει πιο εύκολα δουλειά, θα μπει πιο εύκολα στην αγορά εργασίας, θα του έρθει πιο φτηνά να αγοράσει το γάλα. Γιατί όταν πας τώρα να αγοράσεις το γάλα 2 ευρώ, το 1 και 20, το 1 και 30 είναι κρατικές επιβαρύνσεις. Εκτός από το ΦΠΑ,
Είναι και η φορολογία και οι εισφορές των εργαζομένων και τα ΕΦΚΑ μέσα στη τιμή του γάλακτος είναι. Επομένως, πώς μπορώ εγώ να συμπεράνω ότι είναι ανθρωπιστικό και ανθρώπινο να πληρώνει 400% παραπάνω ένας άνθρωπος το γάλα για να του πουλήσω εγώ τι, μια προστασία, ένα δρόμο ή έναν ύπαρκτο σχολείο ή ένα νοσοκομείο που υπολειτουργεί και που τον σκοτώνει αν τύχει και πέσει στα δίχτυα της εντατικής του. Ναι, αλλά από την άλλη, αν είχαμε ιδιωτικά σχολεία, δεν θα έπρεπε ο κάθε πολίτης να πρέπει να πληρώνει μια μηνιαία εισφορά σύμφωνα με την ιδιωτική εταιρεία ή τα εισιτήρια στα τρένα να είναι ακόμα πιο ακριβά. Λέω παραδείγματα. Τέλεια ερώτηση. Είναι πραγματικά εξαιρετική η ερώτηση που κάνεις. Λοιπόν, ας δούμε, επειδή εμείς, εγώ βασικά, μην το πάμε κομματικά, μιλάω πάντα με αποδείξεις. Δηλαδή, όσα χρόνια με ξέρεις και με παρακολουθείς και γνωριζόμαστε, λέω αυτό επειδή αυτό και αυτό. Λοιπόν, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, σε αρκετές χώρες, λειτουργεί το σύστημα των σχολικών κουπονιών. Λέγεται school vouchers. Λοιπόν, στην Ευρώπη ποιος το έχει? Το έχει η Σουηδία. Ποιος άλλος το έχει? Το έχει η Φιλανδία. Το έχει η Ολλανδία, το έχει το Βέλγιο. Λοιπόν, αυτές οι χώρες πώς λειτουργούν? Δεν κάθεται το κράτος εκ των προτέρων να προϋπολογίσει και να χαράξει κεντρική εκπαιδευτική πολιτική ο Υπουργός Παιδείας και να πει πάρτε εσείς δάσκαλοι τόσα λεφτά, ένα χιλιάρικο καθένας. Τι κάνει? Αντί να επιδοτεί το σύστημα, τους δασκάλους και τους καθηγητές, επιδοτεί τις οικογένειες. Τι λέει, θέλετε να έχετε δωρεάν, που τίποτα δεν υπάρχει δωρεάν, αλλά έστω, πες ότι θέλετε να επιδοτείτε η παιδεία. Πάρτε το βάουτσερ στα χέρια σας και εξαργυρώστε το στο σχολείο που επιθυμείτε. Και αυτό δεν έχει καμία δημοσιονομική επιβάρυνση. Αυτή τη στιγμή, όπως σου είπα, 400 ευρώ το μήνα, το κάθε παιδί είναι το κόστος του. Είναι αυτή η φορολογία μας. Επομένως, δίνεις 5 χιλιάρικα στο χέρι στην οικογένεια για το χρόνο που έρχεται. Σε βάουτσερ. Και λες στην οικογένεια, πάρε αυτά τα 5 χιλιάρικα, αγαπητέ μου γονέα, και πήγαινε σε όποιο σχολείο θέλεις. Υπάρχουν και κρατικά σχολεία, όπως το λες, στη Φιλανδία, για παράδειγμα. Έτσι υπάρχει αυτή η επιλογή. Βεβαίως. Αλλά πώς υπάρχουν? Λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δηλαδή, αν σε ένα σχολείο δεν εξαργυρωθεί κανένα βάουτσερ, θα κλείσει. Το σύστημα αυτό ποικίλει ανά χώρα. Κάποιες χώρες επιδοτούν περισσότερο τα κρατικά σχολεία, άλλες δεν τα επιδοτούν καθόλου. Τα κρατικά σχολεία και τους δίνουν στο χέρι vouchers στους γονείς. Και σου λέει: εγώ, σαν κράτος, έχω προϋπολογίσει, ας πούμε, ένα αλφα ποσό επί του προϋπολογισμού για να το δαπανίσω στην παιδεία. Δεν δίνω μισθούς σε καθηγητές, δίνω vouchers σε οικογένειες. Οι οικογένειες θα πάνε τα vouchers να τα εξαργυρώσουν στο σχολείο και από τα vouchers θα πληρωθούν οι καθηγητές και οι διευθυντές και η σχολική μονάδα. Όχι, περίμενε, μην το προσπερνάμε αυτό. Εδώ είναι κλειδί. Λοιπόν, επομένως, στον φτωχό και στον μη προνομιούχο θα του δώσεις αυτό στο χέρι. Αυτό το βάουτσερ και θα επιλέξει ο ίδιος για το παιδί του τι είναι καλύτερο. Δεν θα πάει με γεωγραφική κατανομή στο χειρότερο σχολείο της γειτονιάς του. Θα έχει τις ίδιες πιθανότητες να σπουδάσει σε ένα ιδιωτικό σχολείο καλό με έναν που έχει χρήματα. Γιατί θα έχει το κουπονάκι στο χέρι. Επομένως, ποιο είναι δημόσιο από τα δύο? Τι είναι πιο καλό για το φτωχό από τα δύο? Το κρατικά κεντρικά σχεδιασμένο σύστημα ή η ελεύθερη επιλογή του να σπουδάσει το παιδί σου και να φοιτήσει το παιδί σου στο καλύτερο δυνατό σχολείο για εσένα? Οκ, okay, κατανοητό. Η επόμενη ερώτηση ήταν, έστω ότι ιδιωτικοποίησα, ας πούμε, σχολεία και λεωφορεία. Σου δίνω δύο παραδείγματα. Και έστω λοιπόν ότι οι εταιρείες που τα έχουν σταματά να τα λειτουργούν σε χωριά, γιατί δεν τους συμφέρει, όπως λένε, οικονομικά. Τι θα κάνουν αυτά τα χωριά? Δεν θα έχουν σχολεία, δεν θα έχουν λεωφορεία. Οικονομικά. Γιατί μπορεί να πούνε ότι ένα χωριό έχει 100 κατοίκους, δεν με συμφέρει να πηγαίνω και να έχω γραμμή λεωφορείου, γιατί μπαίνει ένας επιβάτης μέσα και δεν βγάζω τα έξοδα της βενζίνης και του υπαλλήλου. Σου λέω ένα απλό παράδειγμα. Αυτά είναι λιμένα. Σε πάρα πολλές χώρες είναι λιμένα. Μην καθόμαστε να ανακαλύπτουμε τον τροχό. Σε κάθε εταιρεία υπάρχει ένα business, ένα social awareness. Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι business ethics, επιχειρηματικής ηθικής, το οποίο καλύπτει αυτά τα ενδεχόμενα και τις εξαιρέσεις, το οποίο αποτελεί διαφήμιση για τις εταιρείες. Δηλαδή, όταν εσύ, για παράδειγμα, έχεις ένα καλό ιδιωτικό πανεπιστήμιο, σε ενδιαφέρει να προσελκύσεις καλούς μαθητές, δεν σε ενδιαφέρει μόνο το χρήμα. Επομένως, θα επιδοτήσεις, θα επιχορηγήσεις, θα δώσεις υποτροφία σε έναν φτωχό αλλά καλό μαθητή να έρθει στο δικό σου πανεπιστήμιο. Δεν είναι μόνο το κράτος φιλέσπλαχνο. Δεν έχει το μονοπόλιο της καλοσύνης στο κράτος. Έχουμε και 2.000 νησιά όμως στην Ελλάδα, Παναγιώτη. Δηλαδή, αυτά πώς γίνεται να έχουν όλα σχολεία, ας πούμε, και όλα λεωφορεία, αν μια ιδιωτική εταιρεία θέλει να τα κλείσει? Δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Θα υπάρξουν επιχειρηματίες οι οποίοι θα δούνε ότι θα κερδίζουν από αυτό το κοινωνικό τους πρόσωπο. Και όχι με επιχειρηματίες. Και το ίδιο το κράτος και οι οργανισμοί. Μην το πάμε ότι θα μπουν στα χρηματιστήρια σχολείο ΑΕ. Δεν εννοούμε ιδιωτική εταιρεία. Εννοούμε μη κρατικό. Δεν θέλουμε να έχει το μονοπόλιο το κράτος. Από εκεί πέρα μπορεί να είναι πολλοί οργανισμοί. Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και εταιρείες και φορείς. Το ίδιο και στα πανεπιστήμια. Τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Δηλαδή, αν πας και δεις Οξφόρδη, Κέμπριτζ, MIT.
Όλα λειτουργούν με αυτό το μοντέλο. Είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, είναι αυτόνομοι οργανισμοί. Δεν είναι εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Απλά έχουν έσοδα και δεν τα διανέμουν στους μετόχους και τα επανεπενδύουν στο ίδιο το ίδρυμα. Επομένως, θα έχει την ευχέρεια μέσω του κοινωνικού του προσώπου, το νομικό πρόσωπο που θα έχει αναλάβει τα σχολεία, να κάνει και μια κοινωνική πολιτική για Α, Β, Γ, νησί, ακριτικό. Θα μπορέσει να το κάνει γιατί θα αποτελεί διαφήμιση για τον ίδιο τον φορέα. Και δεν ξέρω αν θα φτάσει να έχει σε μια βραχονισίδα που ήρθε, πήγε ένα τρελό εκεί και έστησε, ας πούμε, μια σκηνή για να μένει. Δεν θα καλύψει την κάθε περίπτωση, αλλά θα καλύψει την πληθώρα των περιπτώσεων. Και στο κάτω-κάτω και τώρα, όπως μιλάμε, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα. Τα σχολεία παράγκες είναι τα περισσότερα στα νησιά. Ελλείψεις έχουν, καθηγητές δεν πάνε, δεν βρίσκουν οι αναπληρωτές για να μείνουν καν εκεί. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, αυτό που λες δεν το έχουν. Δεν έχουν σχολεία. Κατάλαβα τι λες. Και για να κλείσουμε και τη δεύτερη παρένθεση, με αφορμή το δυστύχημα στα Τέμπη, ξέρουμε ότι το Πασόκ το 2000 είχε αγοράσει GPS, τα οποία δεν τοποθετήθηκαν ποτέ γιατί το σύστημα ήταν παλιό. Συμφωνείς και εσύ ότι έχουν ευθύνη όλα τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει από το 2000 μέχρι σήμερα? Και ποια θα πρέπει να είναι η τιμωρία και των υπουργών συγκοινωνιών και των πρωθυπουργών αλλά και των υπαλλήλων του ΟΣΕ, για να είμαστε συγκεκριμένοι? Όταν έχεις λοιπόν ένα κράτος το οποίο έχει επιχείρηση που ονομάζεται ΟΣΕ, ο υπεύθυνος σε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση μάλιστα, η οποία δεν έχει καμία συλλογικότητα ως προς την αντιπολίτευση, είναι 100% ο πρωθυπουργός. Είναι προσωποκεντρικό το σύστημα. Ο πρωθυπουργός διορίζει τους διοικητικούς, ο πρωθυπουργός διορίζει ακόμη και τη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν το ξέρουν οι άνθρωποι εδώ πέρα που παρακολουθούν. Η ανώτατη δικαιοσύνη, ο Άριος Πάγος, το Συμβούλιο της Επικρατείας, διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή από ποιον, από τον πρωθυπουργό. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη αυτόνομη. Η διάκριση των εξουσιών που ήταν κατάκτηση του ευρωπαϊκού διαφωτισμού έχει πάει περίπατο στην Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης με το μακρύ του χέρι, ο κάθε Μητσοτάκης, όχι μόνο ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός τέλος πάντων θεσμικά, έχει δικαίωμα να διορίσει, να απολύσει την ανώτατη δικαιοσύνη. Τον διοικητή του ΟΣΕ, τον διοικητή οποιοδήποτε δημόσιο οργανισμό. Επομένως, όταν το κράτος έχει οργανισμό, όταν το κράτος έχει μια εταιρεία δικιά του, την ευθύνη την έχει ο αρχηγός του κράτους. Και όχι μόνο την πολιτική ευθύνη και τις ηλικιότητες που λένε. Έχουν κατοχυρωθεί αυτοί συνταγματικά, έχουν κατοχυρωθεί νομικά, να μην έχουν καμία ευθύνη. Τώρα δεν κοιτάμε τι ισχύει, λέμε τι θα έπρεπε να ισχύει. Λέμε δηλαδή ότι αυτοί οι νόμοι που τους εξασφαλίζουν την ασυλία είναι λάθος και πρέπει να αλλάξουν. Δεν γίνεται να έχεις την ευθύνη εσύ να ξοδεύεις 15 δισεκατομμύρια για τον ΟΣΕ. Να έχεις δηλαδή την ευθύνη μόνο στα καλά και όχι στα άσχημα. Καταρχάς η υπουργική και η πρωθυπουργική ασυλία. Δηλαδή έχεις τον ΟΣΕ. Σε επιδοτώ εγώ τόσα πράγματα. Έχεις φάει 15 δισεκατομμύρια μέσα σε διάστημα, ξέρω εγώ, 10-15 ετών. Όταν τα έτρωγες ήσουν υπεύθυνος και όταν έκατσες στραβή είσαι ανεύθυνος. Άρα συμφωνείς ότι πρέπει να μπουν φυλακοί προφανώς? Εγώ συμφωνώ στο να πάνε σε δικαστήριο. Δεν ξέρω αν θα μπουν φυλακοί ή όχι. Αλλά σε μια χώρα που η δικαιοσύνη διορίζεται, είναι δυνατόν ο υπάλληλος να καταδικάσει το αφεντικό? Αυτά είναι ζητήματα λυμένα από τον Μοντεσκιέ. Είναι ζητήματα λυμένα από νομικούς και φιλοσόφους του 18ου αιώνα. Και στην Ελλάδα ακόμη δεν έχουμε περάσει, ας πούμε, την αλφαβήτα. Και θεωρούμε ότι ο Πρωθυπουργός είναι Σουλτάνος και πρέπει να διορίζει τον δικαστή. Και μιας και τώρα το είπες για την τιμωρία των πολιτικών, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και μία από τις ρητορικές στην Ένωση Κεντρών όταν μπήκε στη Βουλή, γιατί είχατε ξεκινήσει και με το username αντιδιαπλοκή και το site, έτσι, αντιδιαπλοκή.gr. Στην πορεία όμως, ο πρόεδρος, ο Βασίλης Λεβέντης, δεν την υποστήριξε τόσο θερμά, ίσως την ξέχασε. Δηλαδή, όταν ήρθε η ώρα να δικαστούν κάποιοι πολιτικοί, δεν ξέρω, μου έδωσε την εντύπωση ότι ίσως βάζει κάποια παλιά θέματα στο σιρτάρι. Πιστεύεις ότι... Δεν τα ξέχασε. Επειδή okay. Τον πρόεδρο τον έχω γνωρίσει και από κοντά και έχουμε συζητήσει, δηλαδή... Συμφωνούν να τιμωρηθούν δηλαδή κανονικά και να δικαστούν. Να δικαστούν, έτσι, να ξεκινήσουν από εκεί. Καταρχάς, η απόψη του πρόεδρου, όσο καιρό τον παρακολουθεί κάποιος, θα δει ότι είναι οι ίδιες και απαράλλακτες. Δηλαδή, δεν τη διαπλοκή, όχι μονοματεπώνυμο. Έβγαινε στη Βουλή από το βήμα και έλεγε αυτός και αυτός και αυτός. Ναι, κάποιες φορές και... είχε πει όμως ότι ας αφήσουμε τα παλιά θέματα, ας τα αφήσουμε στην άκρη και ας κοιτάξουμε να τα βρούμε. Είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις, αν το θυμάσαι, και τότε είχαν χαθεί κάποια ποσοστά. Προφανώς ξέρεις για ποιο λόγο. Γιατί ήθελε να αποφύγουμε τις μονοκομματικές αυτοδύναμες κυβερνήσεις και να πάμε σε συνεργασίες. Δηλαδή προς το τέλος της τετραετίας. Εκεί, ναι. Ήθελε να τονίσει αυτό το πράγμα. Σου λέει, άστο να πάει στο διάολο, ελάτε εδώ πέρα. Όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου να κάνουμε μια κυβέρνηση ευρύτατη συνεργασία όπως υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, να πας τώρα σε χώρες ακόμα και της κεντρικής Ευρώπης, όχι μόνο έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας, έχουν κυβερνήσεις μειοψηφίας. Δηλαδή, ο συνασπισμός κομμάτων που βρίσκεται στην κυβέρνηση δεν έχει την πλειοψηφία της Βουλής και πρέπει σε κάθε νομοσχέδιο να συμπράττει και αντιπολίτευση για να βγαίνει ο νόμος και να κατακυρώνεται και να έχει εφαρμοστική ισχύ. Αυτά είναι ξένα για την Ελλάδα.
Πρόσεχε, η Ελλάδα υποτίθεται ότι ανακάλυψε τη δημοκρατία, έτσι. Αλλά το θέμα όμως της μη τιμωρίας πολιτικών για εκείνο το χρονικό διάστημα προκειμένου να υπάρξει συνεργασία, σε συνδυασμό με το ότι πήγε να κάνει συνεργασία ή είπε ότι εγώ είμαι εκτός συνεργασία, αν δεν δεχτείτε τις θέσεις Ένωσης Κεντρών, δεν θεωρείστε δύο σοβαροί λόγοι έτσι ώστε ο κόσμος να μην σας ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Και το λέω με την έννοια ότι δεν μπορεί να συνεργάζεσαι με κάποιον ο οποίος έχει κλέψει ή με κάποιους που έχουν κλέψει συνολικά ή έχουν χρεώσει την Ελλάδα 400 δις ή έχουν κλέψει δισεκατομμύρια οι ίδιοι και έχουν φτιάξει ένα υπέρογκο δημόσιο. Ο όρος ήταν να αποδεχτούν τα 9 σημεία τότε. Σωστά. Δηλαδή, τώρα... Στο λέω σαν κουλτούρα και σαν ιδιοσυγκρασία ότι δεν μπορεί να το δεχτεί ο ψηφοφόρος ότι θα πας να συνεργαστείς με κάποιον ο οποίος έχει κατακλέψει. Το λέω με αυτό. Αν δέχονταν τα 9 σημεία, θα καταλάβαινες ότι δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν στην κυβέρνηση τα ίδια πρόσωπα. Γιατί η οικουμενική κυβέρνηση προϋποθέτει να υπάρχουν τεχνοκράτες στα υπουργεία και όχι ο Άδωνης και ο Βορύδης και ο κάθε Πασοκτζής, να πούμε ο Πιερακάκης κτλ. Να διορίζουν κόσμο. Δεν είναι τέτοια η κυβέρνηση συνεργασίας. Η κυβέρνηση συνεργασίας προϋποθέτει ότι θα πάει ο καλύτερος στον τομέα του, στο υπουργείο του, να κάνει τεχνοκρατική δουλειά με σκοπό τι. Να μειωθεί το κράτος και οι παθογένειές του. Ο ΣΕ μας στοιχίζει 10 δις. Μπορεί να δουλέψει με 50 εκατομμύρια. Τα υπόλοιπα τι είναι? Πού πάνε τα υπόλοιπα? Αυτή είναι η δουλειά του τεχνοκράτη. Πώς μπαίνεις σε ένα μαγαζί και βλέπεις ότι κοίτα εδώ πέρα γίνεται χαμός και ότι από κάπου χάνουμε λεφτά. Πάει ο τεχνοκράτης να σου μπαλώσει τη διαρροή. Αυτό πρέπει να κάνει λοιπόν. Μια κυβέρνηση οικουμενική δεν είναι από μόνη της ένα πράγμα που είναι μια λέξη που θα έρθει μαγικά, ας πούμε, και θα λύσει 500 προβλήματα. Η οικουμενική κυβέρνηση σημαίνει ότι θα μπουν άνθρωποι που γνωρίζουν τη δουλειά, ο καλύτερος στον τομέα του, να συμφωνήσουμε, θα τον βάλουμε εκεί. Και με σκοπό τι? Με σκοπό να μειώσει αυτό το υδροκέφαλο τέρας του κράτους και να μεγαλώσει τις ελευθερίες και τις ευθύνες των πολιτών. Γιατί η ελευθερία πάει μαζί και με την ευθύνη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας, ποια λάθη πιστεύεις ότι έχουν γίνει μέχρι σήμερα και ποια θα πρέπει να είναι τα σωστά επόμενα βήματα? Μέχρι σήμερα διαχρονικά ή τελευταία τετραετία, ας πούμε? Ας βάλουμε διαχρονικά. Καλά, τελευταία τετραετία έγινε μακελιό, εντάξει. Ας ξεκινήσουμε διαχρονικά. Λοιπόν, διαχρονικά είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία με τη μεταπολίτευση να ακολουθήσουμε ένα δρόμο, για παράδειγμα, σαν της Βρετανίας. Τα χρήματα των τραπεζών, γιατί οι τράπεζες είναι αυτές που διοχετεύουν το χρήμα στην κοινωνία, να μην περνάνε από το κράτος, αλλά να περνάνε από την κοινωνία, από την αγορά. Και να πηγαίνει μια επιχείρηση και να λέει: θέλω να φτιάξω τηλεπικοινωνίες. Έχω αυτό το business plan, έχω αυτά τα κεφάλαια και αυτές τις συνεργασίες. Με εγκρίνεις, αγαπητή Εθνική Τράπεζα, να μου δώσεις ένα κεφάλαιο να ξεκινήσω. Και κρίνεις την προοπτική τεχνοκρατικά και της δίνεις το δάνειο να ξεκινήσει. Λοιπόν, αυτό είναι η σωστή μέθοδος και ανάπτυξης μιας οικονομίας. Εμείς τι κάναμε από την εποχή ιδιαίτερα του Παπανδρέου αλλά και του Καραμαλή και ύστερα, έτσι δεν? Όλο αυτό το λαϊκίστικο στυλ. Φέρτε εδώ τράπεζες λεφτά στο κράτος και εμείς το κράτος που είμαστε έξυπνοι και φιλέσπλαχνοι πολίτες θα τα τακτοποιήσουμε όλα, επειδή έχουμε τους καλούς υπουργούς. Θα σας φτιάξω εγώ τη ΔΕΗ, να πούμε, και την ΕΡΤ. Θα σας φτιάξω την Ολυμπιακή. Θα σας φτιάξω όλες τις κρατικές υπηρεσίες, επειδή εμείς ξέρουμε. Και έτσι πτωχεύσαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το οικονομικό μοντέλο της Ελλάδας, το σοσιαλιστικό. Λοιπόν, αυτό το σοσιαλιστικό μοντέλο υπερισχύει μέχρι και σήμερα και έχει μπει στο DNA μας. Δηλαδή, ακούμε σοσιαλισμός και ανατριχιάζουμε. Νομίζουμε ότι είναι κάτι καλό, ας πούμε, ότι διδασκόμαστε στο σχολείο και νομίζουμε ότι είναι ότι η ανθρωπιά έχει γίνει συνώνυμο. Το πιο απάνθρωπο πράγμα του κόσμου που είναι ο σοσιαλισμός έχει γίνει συνώνυμο του ανθρωπισμού. Που όποια χώρα διαχρονικά είχε σοσιαλιστικό σύστημα, είχε ανθρώπους να υποφέρουν επειδή είχαν μειωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά. Τι έπρεπε να κάνει λοιπόν η χώρα μας? Έπρεπε να αυξήσει την ελευθερία, να μικρύνει το κράτος και τα χρήματα να πέφτουν απευθείας στους ιδιώτες και έτσι να υπάρχει κίνητρο παραγωγικότητας. Όποιος παράγει, αυτός θα αμείβεται παραπάνω. Στα σχολεία που μιλάγαμε προηγουμένως, το ξέρεις ότι σήμερα οι καθηγητές παίρνουν ένα χιλιάρικο και δεν μπορούν να ζήσουν? Αν ίσχυε το σύστημα των σχολικών κουπονιών και των vouchers, ένα σχολείο που θα είχε καλούς καθηγητές και θα είχε τη φήμη ότι έχει καλούς καθηγητές, θα εξαργύρωνε πάρα πολλά vouchers με τι στόχο? Να αυξήσει τους μισθούς των καθηγητών. Δηλαδή, ένας καθηγητής που σφάζονται στην ποδιά του να εξαργυρώσουν το βάουτσερ στο σχολείο του, δεν θα έπαιρνε ένα χιλιάρικο, θα έπαιρνε 7-8 χιλιάρικα. Με ποια συνέπεια να απολυθεί όμως ο άχρηστος? Και ξέρεις σε ποιες κοινωνίες, στη Φλόριντα, ας πούμε, που ίσχυσε αυτό το πράγμα, το αγκάλιασαν οι μειονότητες. Γιατί είδαν αύξηση της απόδοσής του. Το αγκάλιασαν οι οικογένειες.
Το αγκάλιασαν ακόμα και κάποιοι καθηγητές, το αγκάλιασαν και ακόμα κάποιοι πολιτικοί. Αυτοί που δεν το αγκάλιασαν ήταν οι συνδικαλιστές των καθηγητών. Εντάξει, και ο καθηγητής παίρνει 1000. Φαντάζομαι αυτός που παίρνει 600 και μαύρα εδώ που έχουμε φτάσει, γιατί ζούμε σε ένα μεσαίωνα. Άλλα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν προς την οικονομική εξυγίανση της χώρας. Δηλαδή, πώς θα έρθουν επενδύσεις, ας πούμε, πώς είναι πολύτομες. Όταν θα έρθει κάποιος να αφήσει τα ωραία του λεφτουδάκια εδώ και να κάνει μια δουλειά, τι πράγματα ζητάει? Χαμηλή φορολογία. Σωστά. Χαμηλές εισφορές, χαμηλή γραφειοκρατία, δικαιοσύνη να λειτουργεί και όχι να του στέλνει ο πολιτικός μέσω εκβιασμού τον δικαστή ή τον εφοριακό στο μαγαζί του για να του αποσπάσει πράγματα, χρήματα και ωφελήματα. Και μια υποδομή βασική, δηλαδή να έχει ρεύμα, να είναι προσβάσιμοι οι δρόμοι και όλα τα άλλα φτιάχνονται. Αλλά αν δεν υπάρχουν αυτά τα βασικά, δηλαδή όλος γιατί να έρθει από τη στιγμή που στη διπλανή χώρα οι συνθήκες, η φορολογία είναι χαμηλότερη, οι συνθήκες είναι καλύτερες, γιατί θα έρθει, επειδή μας αγαπάει? Επομένως, μην ψάχνεις κεντρικό σχεδιασμό. Μάνο, ειλικρινά στο λέω, δηλαδή, και το λέω και σε ανθρώπους που παρακολουθούν τώρα, μην ψάχνετε τον έξυπνο πολιτικό που θα στα σχεδιάσει όλα. Ούτε εγώ μπορώ, εγώ δεν ξέρω από ναυτιλία, ας πούμε, δεν ξέρω από στρατό. Δεν μπορώ να σχεδιάσω εμένα. Θα πάει να με βάλει εμένα υπουργό δικαιοσύνης, ας πούμε, να σχεδιάσω για τον δικηγόρο? Εδώ έβαλε μικροβιολόγο, ρε. Έβαλε μικροβιολόγο υπουργό δικαιοσύνης. Προφανώς κάποιο Υπουργείο Παιδείας σας ταιριάζει περισσότερο, ενδεχομένως. Λοιπόν, αυτά είναι παραλογισμοί. Μην ψάχνουμε τον πολιτικό να μας τα φτιάξει. Δεν ξέρει ο πολιτικός. Αν ήξερε, δεν θα γινόταν πολιτικός. Ασχολιόταν με τον τομέα του. Μιλάμε για τους σημερινούς πολιτικούς πάντα, έτσι. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και πολιτικοί που γνωρίζουν. Ο πολιτικός δεν γνωρίζει πράγματα. Οι τεχνοκράτες γνωρίζουν. Δηλαδή, οι άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουν. Υπέρ των τεχνοκρατών. Okay, δεν είναι οι τεχνοκράτες, είμαστε εγώ και εσύ. Είσαι εσύ στο μαγαζί σου και είμαι εγώ στο μαγαζί μου. Ξέρουμε τη δουλειά. Αν μου κρατικοποιηθεί εμένα το γραφείο μου, πτώχευσε. Ο πολιτικός δεν ξέρει τη δουλειά μου. Αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς. Επομένως, μην ψάχνουν κεντρικό σχεδιασμό. Μην ψάχνουν τον καλό άνθρωπο, τον καλό σοφό. Που θα έρθει και να του σχεδιάσει το καλό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν υπάρχει αυτό, ποτέ δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε ποτέ καλό κεντρικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Η κάθε κοινωνία έχει τις ιδιαιτερότητές της, η κάθε αγορά και μικροκοινότητα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Και μου είπες για την Ένωση Κεντρών, ξέρεις τι είχε στο πρόγραμμά του εκτός των άλλων ο Λεβέντης, που δεν έχει κανένας άλλος πολιτικός. Υπερεξουσίες σε δημοτικό επίπεδο. Δηλαδή, ο δήμαρχος της κάθε πόλης και της κάθε γειτονιάς να διαχειρίζεται αυτό το budget της φορολογίας για το δήμο. Πιο πολύ σε άμεση δημοκρατία μου κάνει αυτό, ή κάνω λάθος? Σαφέστατα. Okay. Δηλαδή, συγγνώμη, ξέρει ο υπουργός τι συνθήκες επικρατούν, για παράδειγμα, στην Ψέριμο, ή τι συνθήκες επικρατούν στα Άγραφα, ή ακόμα και σε μεγάλες πόλεις? Πού ξέρει? Πού ξέρει, ας πούμε, τον καημό του υδραυλικού στη Μονεμβασιά? Γιατί να έχει λόγο, λοιπόν, για το πώς ο υδραυλικός θα κάνει τη δουλειά του στη Μονεμβασιά? Πιστεύεις ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν ακόμα και οι πετρελαϊκές εταιρείες που μπορούν ενδεχομένως να αντλήσουν πετρέλα από το Αιγαίο, από το Ιόνιο, από την Κρήτη? Γιατί αν ήταν δημόσιες, για παράδειγμα, θα μπορούσε το κράτος να έχει πολύ μεγαλύτερα έσοδα, έτσι? Λοιπόν, να σου δώσω ένα σχήμα έτσι γενικό, να καταλάβεις. Ο αναρχικός τι λέει? Σου λέει: δεν θέλω καθόλου κράτος. Θέλω να αυτοοργανώνομαι σε κολεκτίβες. Λοιπόν, θέλω δηλαδή να πιάσω εγώ τον γείτονά μου και να φτιάξω να συνοηθούμε από κοινού κτλ. Εγώ δεν είμαι προς τα εκεί. Δεν είμαι δηλαδή προς την αναρχία. Εγώ είμαι προς την ελευθεριακή κατάσταση. Αυτό που παλιά λέγαμε φιλελεύθερος, που τώρα ταυτίζεται με το αριστερός, ας πούμε, γιατί οι Αμερικάνοι τα κάνανε χάλια και το liberal το κάνανε ταυτόσιμο του αριστερού. Επομένως, εμείς πρέπει να αλλάξουμε και να πούμε ότι είμαστε libertarians και όχι liberals. Όσοι αγαπάμε το μικρό κράτος και την μεγαλύτερη ελευθερία. Ο κλασικός λοιπόν λιμπερταριανός τι πιστεύει? Πιστεύει ότι το κράτος πρέπει να μην έχει επιχειρήσεις στα χέρια του και πρέπει να περιοριστεί στα σώματα ασφαλείας, στο στρατό, στη δικαιοσύνη, στη βουλή. Σε αυτά δηλαδή που χρειάζονται για να σου προστατεύει τη ζωή και την ιδιοκτησία. Εκεί είναι ο ρόλος του κράτους. Δεν μπορεί να κάνει τον επιχειρηματία, ούτε να έχει ΔΕΗ, ούτε να έχει ΟΤΕ, ούτε ΟΣΕ, ούτε πετρέλαια, ούτε τίποτα. Αυτά είναι δουλειά των ανθρώπων που γνωρίζουν τη δουλειά. Και όταν έχεις ανταγωνισμό και έχεις 10, 20, 30 ανθρώπους που διαχειρίζονται, για παράδειγμα, το πετρέλαιό σου ή το σιδηρόδρομό σου, η αγορά θα κρατήσει τους καλύτερους και θα διώξει τους χειρότερους. Όταν όμως το κράτος διαπλέκεται με την αγορά, και τώρα, αν για παράδειγμα ο ΟΣΕ, οι υποδομές του ΟΣΕ ιδιωτικοποιηθούν ή αποκρατικοποιηθούν και καλά, θα δοθούν συστημένα σε έναν ιδιώτη. Λοιπόν, αυτό δεν είναι αποκρατικοποίηση. Αποκρατικοποίηση είναι να είναι 20 ιδιώτες, όχι ένας, για να υπάρξει ανταγωνισμός. Με ένα είναι μονοπόλιο. Και κατά κύριο λόγο το δίνουν σε φίλους και γνωστούς. Λοιπόν, επομένως, ο όρος ιδιωτικοποίηση ή αποκρατικοποίηση έχει και αυτός προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις είναι να υπάρχουν πολλοί. Να ανταγωνίζονται εισάξια και ο καλύτερος
να μπορεί να επιλεγεί από τον πελάτη του ελεύθερα. Έτσι μεγαλώνει και το ατομικό εισόδημα του καθενός και η ευμάρεια και η ευημερία σε μια κοινωνία. Και μιας και το ανέφερες και την ανάπτυξη, το θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρώ, πιστεύεις ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει και στα δύο? Το λέω γιατί υπάρχει ένας ευρωσκεπτικισμός τα τελευταία χρόνια και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα και γενικά και για το θέμα του ευρώ. Γιατί κάποια εξωκοινοβουλευτικά κόμματα θέτουν το θέμα ευρώ ή δραχμή. Κοίτα, μέχρι πρότινος, δηλαδή ακόμα και σήμερα έτσι όπως είμαστε, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δηλαδή με τα χάλια που έχει τώρα η Ελλάδα, έτσι πει ότι και φεύγει και από το ευρώ και να έχουμε και τον κρατισμό αυτών και να μην δουλεύει και τίποτα παραγωγικά, θα καταλήγουμε εκεί που έχουμε τα 1000 πληθωριστικά ευρώ που παίρνει, τα 600, τα 700 που παίρνει ένας ιδιωτικός υπάλληλος, θα καταλήξει να παίρνει σε δραχμές 50 ευρώ. Έτσι όπως είμαστε τώρα, αν πούμε ότι κάνουμε το switch. Λοιπόν, για να γίνουμε Βρετανία και να πούμε ότι φεύγουμε από το ευρώ και έχουμε τη λίρα μας, πρέπει να γίνουν πρώτα όλα αυτά που συζητάμε. Αν γίνουν, μπορούμε να πάμε σε δραχμή όμως, ή το πιστεύεις αυτό? Τι είναι θρησκεία, είναι το νόμισμα. Αν η δραχμή μας ήταν πιο ισχυρή από το ευρώ, μας συνέφερε να είμαστε μέσα στο ευρώ. Θυμήθηκα, το ευρώ δεν είναι φετίχ, έτσι, το φετίχ που έχει μείνει στο μυαλό. Καλά, έχουν πει διάφορα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι θρησκεία το νόμισμα. Το νόμισμα είτε σε συμφέρει είτε δεν συμφέρει. Με τα χάλια που είμαστε τώρα, το ευρώ συμφέρει. Άμα πούμε ότι γυρνάμε στη δραχμή, έτσι όπως είμαστε, υπόψη, έτσι μην παρεξηγηθώ. Από τα 500-600 ευρώ θα παίρνουμε στην τσέπη 50. Θα γυρνούσαμε στη λίρα για λόγους branding. Ξέρεις, το δραχμή ακούγεται μικρό, ενώ η λίρα, ας πούμε, σου δίνει ένα κύρος. Ναι, βέβαια, στον ομολό, ξέρω εγώ. Το... Και πάντοτε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είστε σε αυτή τη γραμμή, έτσι? Το ίδιο ισχύει και για εκεί. Δηλαδή, αν ο συσχετισμός σήμερα, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ του σοσιαλισμού και υπέρ της άκρατης κρατικής διακυβέρνησης, όχι. Okay. Όχι. Μέχρι πριν από 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε άλλο προσανατολισμό. Ναι. Ήταν λίγο πιο φιλελεύθερη, κοίταζε λίγο πιο όρημα τις επιχειρήσεις και την αγορά. Τώρα βλέπεις ότι ακολουθεί στην τρέλα την αμερικανική γραμμή και δεν έχει φροντίσει να εξασφαλίσει ούτε καν την ενεργειακή της αυτάρκεια. Ήξερες εσύ ότι η Γερμανία δεν έχει ρεύμα και ότι εξαρτάται από τη Ρωσία? Τώρα το μάθαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτή ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Πώς βλέπεις το ουκρανικό ζήτημα γενικότερα και αν συμφωνείς ότι από το 2014 η Αμερική είχε προσπαθήσει τότε με το πραξικόπημα στην Ουκρανία να επιβάλλει κάποιο έλεγχο και αυτό προκάλεσε την εισβολή της Ρωσίας. Αν συμφωνείς με το ότι θα πρέπει να ακολουθούμε τη γραμμή της Δύσης ή αν θα πρέπει να είμαστε ουδέτεροι ή υπέρ της Ρωσίας, δηλαδή ποια είναι η θέση σου? Καλά, υπέρ της Ρωσίας δύσκολο να είσαι με τον εισβολέα όταν έχει καεί η γούνα σου από την Κύπρο, έτσι. Απλά ποια είναι η άποψή σας? Γενικότερα. Έτσι όπως η άποψή μου, ναι, λοιπόν, okay. Έτσι όπως είμαστε τώρα και η άποψη της κοινής λογικής, ναι, βασικά, έτσι. Λοιπόν, έπρεπε να σταθμίσουμε τα γεγονότα και τα συμφέροντα της Ελλάδας χωρίς να ακολουθούμε πιστά σαν σκυλάκι την κάθε γραμμή της Γερμανίας ή της Αμερικής. Δεν μπορείς να πεις ότι ο Πούτιν φταίει για όλα ή ότι είναι ο Σατανάς. Δηλαδή έχει τις ευθύνες της και η Αμερική. Και βλέπεις ότι υπήρχε και διαπλοκή στην Ουκρανία, ότι στην αρχή τα λάπτοπς του Hunter Biden θεωρούνταν ψεκασμένα νέα. Τώρα παραδέχτηκε επισήμως το CNN ότι κοίτα, είχαν κάποια βάση. Άρα υπήρχε όντως μια διαπλοκή με την Ουκρανία. Και βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι τώρα στην Ουκρανία σαν πρόεδρος έχει κρατήσει ένα χρόνο τη χώρα του σε καθεστώς απόλυτης μιζέριας. Δηλαδή, η ιστορική του μέλλοντος, σε ποιαν ούτη διακυβέρνηση θα χρεώσουν την καταστροφή της Ουκρανίας και τον εκπατρισμό τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων από εκεί. Ο Πούτιν έκανε τη δουλειά του και κοίταζε τα συμφέροντα της Ρωσίας. Ο Ζελένσκι τι διασφάλισε? Εκεί του μέλλοντος θα βγάλουν το Ζελένσκι πατριώτη και τον Πούτιν εισβολέα και αντίστοιχο, ας πούμε, του Χίτλερ, όπως κάποια μας τον παρομοιάζουν, για τον απλούστο λόγο ότι σου λέει ότι ο Πούτιν εισέβαλε και ότι η Ουκρανία μπορεί σαν χώρα, ότι έχει κάθε δικαίωμα να σπάσει το σύμφωνο Ρωσίας, Λευκορωσίας και Ουκρανίας και να πει ότι εγώ πάω με τη Δύση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, με αυτό το σκεπτικό και χωρίς κανένα δημοψήφισμα, γιατί πλέον υπογράφονται πρέσπες, υπογράφονται συμφωνίες, μέχρι και στην Κύπρο μπορεί να λυθεί το Κυπριακό χωρίς δημοψήφισμα. Οπότε, με αυτό το σκεπτικό μπορούν να πούνε ότι υπήρχε μία αυτοδιάθεση και ότι κατάλαβες πώς το λέω. Δεν θα εξετάσει ιστορικό στο μέλλον το τι έγινε από το 2014 στην Ουκρανία. Η ιστορία γράφεται αφενός από τους νικητές, αφετέρου από την πλευρά στην οποία είσαι εσύ που τη διαβάζεις. Δηλαδή, άλλη ιστορία θα διδαχθεί ο Τούρκος στο δικό του σχολείο, άλλη ιστορία θα διδαχτούμε εμείς. Δηλαδή, τον άτυχο ελληνοτουρκικό πόλεμο, εμείς ούτε καν τον διδασκόμαστε. Αν τον διδαχτούμε, θα δούμε ότι ήταν η μεγαλύτερη τραγωδία του ελληνισμού. Ο Τούρκος το έχει εθνική γιορτή. Ήταν μια σύραξη που είχε γίνει στην Κρήτη μεταξύ μουσουλμάνων και Ορθοδόξων, έσπευσαν εκεί οι εθνικιστές, οι Έλληνες, πάμε να σώσουμε τους κριτικούς και ελάτε εδώ και με τον εθνικισμό τότε, τον υπερπατριωτισμό κτλ.
Και καταλήξαμε να μας πυροβολάνε στην πλάτη. Και επενέβησαν οι μεγάλες δυνάμεις και πληρώσαμε και αποζημιώσεις στους Τούρκους. Λοιπόν, αυτό δεν το ξέρουν στα σχολεία, δεν το μαθαίνουν. Γιατί για μας είναι μια ντροπή, ας πούμε. Αυτό για τους Τούρκους είναι το πανηγύρι του αιώνα. Επομένως, η ιστορία γράφεται από την πλευρά που βρίσκεσαι και από τους νικητές. Δευτερευόντως, αλλά πρωτευόντως, η ιστορία φαίνεται και διαβάζεται από την πλευρά του κάθε ενδιαφερόμενου. Επομένως, κάτι που για μας είναι εθνική γιορτή, για τους Τούρκους είναι συντριβή και το αντίστροφο. Εμείς όμως, επειδή είμαστε και γεννηθήκαμε από αυτή την πλευρά, οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας και τα σπίτια μας. Να μην το πάμε τώρα στην πατρίδα μας και στα έθνη μας, που έχουν παρεξηγηθεί, ας πούμε, από ορισμένους κύκλους σοσιαλιστικούς ανένειες. Κοιτάμε τον εαυτό μας, τους φίλους μας, τις οικογένειές μας, τη χώρα μας, την περιουσία μας. Αυτό υπερασπιζόμαστε. Την Ελλάδα μας για την ιστορία μας και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Και το έθνος μας, βεβαίως. Λοιπόν, δεν έτυχε να είμαστε από την πλευρά της Τουρκίας. Κοιτάμε με ψυχρή λογική τι θα συνέφερε την Ελλάδα στη συγκεκριμένη πολεμική σύραξη. Να είναι τυφλά με την Αμερική και να στέλνει όπλα στην Ουκρανία και να de facto να ορίζεται ως εχθρός μιας πυρηνικής υπερδύναμης όπως είναι η Ρωσία. Για ποιο λόγο? Ο Μητσοτάκης όμως το έκανε αυτό και χωρίς να είχε λόγο να το κάνει. Χωρίς να υπήρχε προφανής λόγος. Δηλαδή, τι θα του έλεγε δηλαδή ο Biden ή τι θα του έλεγε οποιοδήποτε αν δεν έστελνε όπλα? Θα του κράταγε μούτρα, ας πούμε, θα του έκοβε χρηματοδοτήσεις, θα του έκανε. Ήθελε όμως να δείξει ότι είναι το καλό παιδί, ότι συνεργάζεται. Μας συνέφερε να μένουμε ουδέτεροι, έτσι. Βλέπουμε ότι ο Ερντογάν ακολούθησε σε άλλη γραμμή και ήταν στη μέση και τον ευχαριστούσαν και οι Αμερικανοί, τον ευχαριστούσαν και οι Ουκρανοί. Και τους μάζεψε και τους δύο και τους έβαλε σε ένα τραπέζι να συζητάνε. Και μάζεψε και Ρώσους ολιγάρχες στην οικονομία την τουρκική. Ποιος βγήκε λοιπόν έμπρακτα κερδισμένος από τους δύο στη συγκεκριμένη περίπτωση? Η Τουρκία, η οποία είναι εχθρός μας, παραδοσιακά. Άρα δεν είναι τα πράγματα μαύρο-άσπρο. Δεν είναι μονοπλευρά. Κοιτάμε το συμφέρον της χώρας μας. Μπορούσαμε να κρατήσουμε μια στάση ουδετερότητας. Και αυτό θα το εκτιμούσαν και οι μεν και οι δε. Γιατί όταν σε έχουν και στο τσεπάκι τους, σε πετάνε ό,τι ώρα και στιγμή θέλουν και δεν σε υπολογίζουν κιόλας. Τον Ερντογάν τον παρακαλάνε συνέχεια. Με το δημογραφικό, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Γιατί υπάρχει τεράστια υπογεννητικότητα. Είμαστε στις τελευταίες θέσεις παγκοσμίως και βλέπουμε χώρες με υψηλή υπογεννητικότητα κοντά σε εμάς, σχεδόν το ίδιο, που δεν έχουν τα δικά μας οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή, όπως Φιλανδία, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ισπανία. Τελικά, μήπως δεν φταίει η οικονομική κρίση και φταίει το ευρωπαϊκό lifestyle, ας πούμε? Κοίτα, υπάρχουν και ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως είναι η Ιαπωνία, η οποία έχει πρόβλημα υπογεννητικότητας, αλλά για τελείως διαφορετικούς λόγους από ό,τι το έχουμε εμείς. Εμείς, καταρχάς, δεν έχουμε μόνο πρόβλημα υπογεννητικότητας. Έχουμε πρόβλημα διαρροής στο εξωτερικό. Είναι γι' αυτό, ναι. Δηλαδή, από τους δικούς μου συμμαθητές στο γυμνάσιο, ένα 30% έχουν φύγει έξω. Άλλος πήγε Γερμανία, άλλος πήγε Αμερική, άλλος πήγε Αυστραλία και τους βλέπω τώρα στο Facebook και μιλάμε και έχουν ξενιτευτεί. Τώρα σου λέω σε ένα μικρό κόσμο, ας πούμε, του δικού μου σχολείου. Ναι, ναι. Και από συναδέλφους βλέπω, δηλαδή η δουλειά που κάνω εγώ εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή το να φτιάχνω εφαρμογές διαδικτύου, θεωρούμε, ας πούμε, ότι κρατάω προπύργια. Δηλαδή, θερμοπύλες. Θερμοπύλες, ναι. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος εδώ που να δουλεύει να γράφει custom, όχι μόνο στο δικό μου χώρο, να γράφει custom κώδικα, αλλά και σε χώρους τεχνικούς και προηγμένης, ας πούμε, έτσι, τεχνολογίας, αλλά και σε χώρους που απαιτούν κάποια ικανότητα, ας πούμε, είτε νοητική είτε χειρονακτική. Δεν κάθεται εδώ άλλος να δουλέψει με αυτά τα οικονομικά χαλιά και με αυτή τη φορολογία. Θα πάει σε μια γειτονική χώρα, θα πάει, και αν φύγει κιόλας από την Ευρώπη και πάει σε Καναδά ή Αμερική, θα καταλάβει ότι εκεί που έπαιρνε εδώ ένα μισθό 1000 ευρώ, εκεί είναι επί 7 και επί 8. Επομένως, για ποιο λόγο να καθίσει εδώ? Πλέον με το ίντερνετ γνωρίζουμε. Ένα γκουγκλάρις, ας πούμε, κάτι, βλέπεις πώς ζει ο Αμερικάνος και τι μισθούς παίρνει. Για ποιο λόγο να καθίσει εδώ? Πώς εξηγείς την υπογεννητικότητα, ωστόσο? Δεν έχει να κάνει και με το δυτικό lifestyle γενικότερα, ας πούμε, ή με τα social media? Πού το αποδίδεις? Η μείωση του πληθυσμού. Μιλάει για υπογεννητικότητα και για μείωση. Εντάξει, προφανώς η μείωση, αν κάπως φεύγει η μετανάστης, ναι, μετράει. Αλλά η πληθυσμιακή μείωση μέχρι στιγμής είναι αυτό που γνωρίζουμε ότι ισχύει 100%. Για την υπογεννητικότητα δεν είμαι σίγουρος, να σου πω. Okay. Δεν γνωρίζω. Δηλαδή, οι αριθμοί της Ελστάτ λένε για πληθυσμιακή μείωση. Δεν ξέρω αν. Ο δείκτης γεννήσεως των Ελλήνων είναι στο 1,3. Ας πούμε, και στην Κύπρο 1,3 έχουμε, για να καταλάβεις. Δηλαδή, είναι εθνικό το θέμα. Και έχουμε και καλύτερους μισθούς. Πριν από 20 χρόνια, αν το ψάξουμε, ήταν πολύ καλύτερα. Μπορεί να ήταν κοντά στο 2. Ας πούμε, η Τουρκία σήμερα έχει το 2. Οπότε γι' αυτό το αναφέρω, γιατί ο δείκτης γεννήσεων και σε αυτές τις χώρες που ανέφερα, παράδειγμα Φιλανδία, Λουξεμβούργο κτλ., που είναι πολύ καλύτερα οικονομικά από εμάς,
δεν το δικαιολογεί, ας πούμε. Δηλαδή. Ακριβώς. Εγώ σου μίλησα και για την Ιαπωνία που έχει το είναι η ανθυρότερη οικονομία στον κόσμο, έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή στον κόσμο και έχει αυτό το πρόβλημα. Η Κορέα... Έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα υπογεννητικότητα στον κόσμο. Για ποιο λόγο. Η Κορέα έχει το μεγαλύτερο, έχει 1,1 στην Κορέα ο δείκτης. Αλλά ναι, εκεί η Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία, αλλά ναι. Δεν λέει την Κορέα. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι το ποσοστό, αλλά έχει. Είναι γνωστό το πρόβλημα που έχει. Και με τις συντάξεις κιόλας έχει τεράστιο θέμα. Λοιπόν, για ποιο λόγο ο δυτικός πολίτης μέσα στην ευμάρειά του, γιατί και ακόμα και η οικονομική κρίση τώρα που έχουμε, δίνει, παίρνει το επιδοματάκι του, βγαίνει έξω, πάει τη βολτίτσα του. Δηλαδή, βολεύεται έτσι, μέσα στη μιζέρια του, να το πούμε χονδρικά, αλλά βολεύεται. Χρωστάει στην εφορία, βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι. Λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτεί είναι να μπει στη βάσανο του να μεγαλώσει παιδιά. Γιατί πριν από 50 χρόνια τα παιδιά ήταν και μια ελπίδα. Ήτανε, σου λέει, κάτσε να κάνουμε ένα παιδί, να μεγαλώσει μαζί μας, μπας και αλλάξει και η ζωή μας και να γίνουμε περισσότεροι, μπας και καταφέρουμε κάτι. Τώρα δεν το βλέπει έτσι. Το παιδί το βλέπει σαν ένα παραπάνω βάσανο που θα του κάνει τη ζωή δυσκολότερη. Και έτσι, αν είναι να κάνει κάποιος παιδιά, κάνει και λίγα. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που έκαναν περισσότερα, τώρα κάνουν λιγότερα. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι ο δυτικός τρόπος ζωής τέτοιος. Όσο μεγαλώνει δηλαδή στην ουσία αυτή η εικονική, θα έλεγα εγώ, ευμάρεια, τόσο μειώνεται η λίμπιντο προς αναπαραγωγή. Είναι ένας φυσικός νόμος αυτό. Και βλέπουμε ότι σε κοινωνίες οι οποίες είναι χάλια, βλέπεις οικογένειες με 10 ή με 15 παιδιά. Στην Ινδία να πας, χαμός γίνεται. Δεν θα έλεγα ότι φταίει 100% η πολιτική σε αυτό. Η πολιτική φταίει για την πληθυσμιακή μείωση. Η υπογεννητικότητα είναι άλλο θέμα. Η πρώτη κίνηση του Μητσοτάκη σε σχέση με αυτό, ξέρεις ποιο. Έτσι τα λύνει όλα τα προβλήματα του Μητσοτάκη. 2.000 επίδομα. Βελτιώθηκε η κατάσταση. Δεν βελτιώθηκε. Δεν έχω δει στατιστικά τώρα καινούργια για να σου πω. Μα δεν βελτιώθηκε. Ναι. Από τις μετρήσεις. Στην αρχή ήταν αυτό, το 19 νομίζω. Ήταν από τα πράγματα που έκανε. Καλό είναι το επίδομα, ήταν το θεωρώ ίσως μπορεί και τη μόνη καλή κίνηση. Δεν θυμάμαι να έχει κάνει καμιά καλή κίνηση αυτή η κυβέρνηση. Ναι, πρόσεξε με. Από πού τα βρήκε, από το τραπεζικό του λογαριασμό τα βρήκε και τα. Όχι, τα μοιραζόμαστε όλοι οι υπόλοιποι, προφανώς έτσι. Ποιοι όλοι οι υπόλοιποι τα μοιραζόμαστε. Τα 10 εκατομμύρια. Πρόσεξε τώρα, ο πολιτικός αποφασίζει ποιος θα γεννήσει και ποιος θα κάνει παιδιά για να τον επιδοτήσει 2.000. Η δουλειά του πολιτικού να μείνει απ' έξω από αυτά. Δεν θα μπήκε στο κρεβάτι μας. Ναι, αλλά είναι μια κίνηση. Μπορεί να βοηθήσει 5-10% δημογραφικό. Ας το βοηθήσει, δηλαδή, πώς να σου το πω. Μα γιατί να το βοηθήσει, αφού αυτά τα επιδόματα που δίνει μειώνουν το μισθό του ανθρώπου που διεργάζεται. Δηλαδή, τον κλέβει και του επιστρέφει ένα μικρό ποσοστό και θα του πούμε και μπράβο. Για το θέμα που θα σε ρώταγα μετά, μία παρένθεση για το Ουκρανικό. Ο Τραμπ, θέλω να μου πεις πώς σχολιάσεις δηλώσεις του για την Αμερική και την Ουκρανία, γιατί είναι η πρώτη επίσημη δήλωση ότι οι συνάδελφοι του Πρόεδρου των ΗΠΑ επιδίωκαν την αποδόμηση χωρών με πολέμους, έτσι, σαν να το παραδέχτηκε έμεσα. Και λέει ότι είμαστε στα πρόθυρα Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου κιόλας. Πώς βλέπεις τις δηλώσεις του Τραμπ τις τελευταίες μέρες? Κοίτα, επειδή πλησιάζει και ο χρόνος προς εκλογές, νομίζω ότι αρχίζει το κλίμα να απολώνεται. Τώρα δεν νομίζω να κάνουν αυτή την κοτσάνα να τον συλλάβουν. Γιατί εντάξει, και ο πιο ηλίθιος γνωρίζει ότι αν συλλάβει τον Τραμπ θα πάρει 70%. Δηλαδή εναντίον τους θα είναι αν τον συλλάβουν. Τώρα ο ίδιος ο Τραμπ, εντάξει, είναι εκρηκτικός σαν χαρακτήρας. Εγώ δεν ήμουν ποτέ τραμπικός. Δεν υποστήριξα, ακόμα και στην αρχή δηλαδή. Αν έβγαινε κανένα ακόμα ψηλό Ριμπερτάριαν στην Αμερική, από αυτούς που παίρνουν 1,5-2%, αυτούς θα ψήφιζα. Απλά σε σχέση με τη λέλαπα των δημοκρατικών που έχει έρθει και έχει κάνει τον κόσμο άνω κάτω, με πολέμους, με πτωχεύσεις τραπεζών, με πληθωρισμό, με καραντίνες και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή, η περίοδος του Τραμπ ήταν ένα υγιεινός περίπατος στην εξοχή, ας πούμε. Υπό αυτή την έννοια θα το προτιμούσα να είναι σήμερα από ότι να είναι αυτοί εδώ οι άχρηστοι. Δεν νομίζω εν προκειμένου ότι το καλύτερο για την Αμερική αυτή τη στιγμή είναι να επιμείνει στο πρόσωπο του Τραμπ. Υπάρχει ένας άλλος ρεπουμπλικάνος, ο Ντεσάντης από τη Φλόριντα, ο οποίος έχει παρεμφερείς ιδέες ελευθεριακές και υπέρ της ανεξαρτησίας των κρατών με σεβασμό στην αυτονομία, χωρίς τα παγκόσμια σοσιαλιστικά ιδεώδη, που νομίζω είναι πιο φιλικός στον μέσο ψηφοφόρο από ότι ο Τραμπ που διακυβέρνησε και κάπου εκεί τελείωσε η καριέρα του και μεγάλωσε ηλικία. Λοιπόν, ο Ντεσάντης που είναι εκεί γύρω στα 42-43, πόσο είναι, 44, νομίζω ότι εκεί θα έπρεπε η κοινή γνώμη της Αμερικής να στρέψει το βλέμμα της και να τον βοηθήσει να εκλεγεί στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα. Τώρα, αν θα τον ψήφιζα ή όχι, αν ήμουν Αμερικάνος πολίτης, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Αλλά σε σχέση, άμα τους βάλουμε δίπλα-δίπλα, δηλαδή αν βάλουμε Δημοκρατικούς και Τραμπ, 1000% Τραμπ, αν βάλουμε Τραμπ και Ντεσάντης. Εγώ είμαι με Ντεσάντης. Και μια και πιάσαμε το συγκεκριμένο θέμα, τι πιστεύεις σχετικά με τη woke κουλτούρα που έχει καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά από ταινίες, σειρές, αλλά μέχρι και στην καθημερινότητά μας? Γιατί έχω δει ότι γενικά στα social media ταχώνεις, έτσι όπως και εγώ ταχώνω στο YouTube. Και επειδή έχεις σπουδάσει φιλοσοφία, παιδαγωγική, ψυχολογία, ο λόγος σου ξέρεις ότι μετράει πάρα πολύ, πολύ περισσότερο. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια ξεχωριστή εκπομπή. Κανονικά, ναι. Εντάξει, τώρα από πού να το πιάσουμε και πού να τελειώσουμε. Το θέμα είναι ότι στο όνομα του ανθρωπισμού,
Στο όνομα δηλαδή ότι εγώ μπορώ να βοηθήσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στο παρελθόν αντιμετωπίζονταν μειονεκτικά από την κοινωνία, κάνω τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Σου περιορίζω εσένα την ελευθερία, σε ληστεύω, σε κλειδώνω, λέγοντας ότι προστατεύω τις μειονότητες ή το συγκεκριμένο φύλο που είχε πρόβλημα πριν από 20 χρόνια μέσω των εντός εισαγωγικών πατριαρχικών μοντέλων διακυβέρνησης. Είναι η μεγαλύτερη απάτη της σύγχρονης ιστορίας. Στο όνομα του ανθρωπισμού γίνονται τα μεγαλύτερα ανθρωπιστικά εγκλήματα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Λέμε ότι οι άνθρωποι με σεξουαλικό προσανατολισμό, ας πούμε, τρανς, έχουν μειωμένη διείσδυση σε επαγγελματικές συγκεκριμένες ενασχολήσεις. Ποιες είναι οι λύσεις εν προκειμένου, τι προτείνει η woke κουλτούρα? Να βάλουμε ποσόστοση στις προσλήψεις σε μια εταιρεία. Δηλαδή, εκεί που θέλει μια εταιρεία να προσλάβει, ας πούμε, ένα λογιστή, αν έχει ήδη δύο straight λογιστές, θα πρέπει να προσλάβει και ένα gay λογιστή. Δηλαδή, δεν θα κοιτάξει να δει αν είναι καλός ο λογιστής ή όχι. Πρώτα θα κοιτάξει το φίλο του και μετά θα κοιτάξει να δει αν όντως κάνει για τη δουλειά. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στον απόλυτο παραλογισμό. Όποτε αυτό έχει συμβεί, έχει δημιουργήσει αντίθετες καταστάσεις. Γιατί έτσι αποκλείεται ο κόσμος από την αγορά εργασίας. Δηλαδή, όταν πιέζεις την εταιρεία να ανταπεξέλθει σε τέτοια απολυταρχικά και ολοκληρωτικά νομοσχέδια, τότε η εταιρεία ψάχνει τρόπους να κάνει το αντίθετο και να επιβιώσει. Αν κοιτάξει να είναι νόμιμη, θα κλείσει. Γιατί αν δεν βρίσκει κάποιον καλό γκέι να προσλάβει, ή θα προσλάβει έναν άχρηστο, ή θα κλείσει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Επομένως, τι είναι αυτό? Είναι προς όφελος της κοινωνίας και προς όφελος διαφορετικότητας? Ή η επιβολή λεκτικών προσδιορισμών, η επιβολή λογοκρισίας στα μέσα μας προοδεύει ως κοινωνία? Μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά? Η επιτροπή, δηλαδή ο νόμος με τις λογοκρισίες και τη διασπορά, ας πούμε, καλά, ψευδών ειδήσεων, αυτό ήταν και επί καραντίνας, αλλά και ο νόμος το αντιρατσιστικός, του να φοβάσαι να ανεβάσεις στο προφίλ σου πράγματα με συγκεκριμένη ορολογία, αυτό μας πηγαίνει μπροστά σαν κοινωνία? Ούτως ή άλλως υπήρχε νομοθεσία που μας κάλυπτε. Δηλαδή, αν έβριζες έναν άνθρωπο, δηλαδή αν βγεις και πεις τώρα ότι ο Τάδε είναι ο Μπίξε, δείξε, ας πούμε, σε κάλυπτε νομοθεσία. Ότι σου έκανε μήνυση και πήγαινε εκεί, όχι ότι... Βεβαίως. Τώρα μπορεί να... Αν πω εγώ, ας πούμε, ότι κοίτα, Γιώργο Καπουτζίδη, μας ζάλισες, μπορεί να με τρέχει, ας πούμε, για ότι εγώ τον αντιμετωπίζω ρατσιστικά λόγω του ότι είναι γκέι. Και πρόσεξε, υπάρχουν και πολιτικοί οι οποίοι εκλέγονται με σημαία τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, το οποίο είναι εξίσου επικίνδυνο. Γιατί ψηφίζεις κάποιον επειδή είναι straight, επειδή είναι γκέι, επειδή είναι trans, επειδή είναι bisexual, επειδή είναι οτιδήποτε. Και το δηλώνει. Αυτό είναι το πρώτο. Και μετά και δεν βλέπεις αν είναι εξειδικευμένος και αν κάνει για τη δουλειά. Και βλέπεις και εδώ στην Ελλάδα να υπάρχει. Δηλαδή βγαίνει ο υφυπουργός πολιτισμού, δεν ξέρω ποιος είναι, να πούμε, ένας που δηλώνει ότι είμαι γκέι και είμαι γκέι. Και... κάθε εβδομάδα λέει ότι είναι γκέι, αυτή είναι η δουλειά του. Δεν μας λέει πόσο ικανός είναι να κάνει τη δουλειά στον τομέα του, και εμείς φυσικά που ενδιαφερόμαστε αν είναι gay straight. Ποιον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα στον 21ο αιώνα? Δεν μας νοιάζεις, ρε φίλε. Δηλαδή, βγαίνεις και μας λες στα μούτρα μας ότι είσαι gay, ότι είσαι straight. Βγήκα εγώ να πω, είμαι ο Παναγιώτης και είμαι straight. Τι τον νοιάζει τον άλλον? Σε πληρώνουμε για να κάνεις μια δουλειά. Δεν σε πληρώνουμε για να μας δηλώνεις ποια είναι η σεξουαλική σου. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Να μου πεις για την ποσόστοση που την ανέφερες. Πιστεύεις ότι όταν υπάρχει ποσόστοση ακόμα και στις γυναίκες, γιατί εκεί είναι πιο ευαίσθητο το ζήτημα, σε θέματα είτε βουλευτών σε μια βουλή, είτε στο ΔΣ μιας εταιρείας, αν υπάρχει ποσόστοση συγκεκριμένου αριθμού γυναικών, 100%, αυτό το εντάσσει στο woke ή όχι? 100% woke είναι αυτό. Δηλαδή, για ποιο λόγο να υπάρχει? Ο ικανός πηγαίνει στη δουλειά, καταρχάς στον ιδιωτικό τομέα, στην αγορά δηλαδή, μην βλέπουμε τώρα ιδιωτικό τομέα, στον πραγματικό κόσμο. Προσλαμβάνεται αυτός που ξέρει τη δουλειά. Αν μια γυναίκα ξέρει καλά τη δουλειά, θα προσληφθεί γυναίκα. Αν ένας άνδρας ξέρει καλά τη δουλειά, θα προσληφθεί ο άνδρας. Τελεία και πάλι. Και εκεί τελειώνει το πανηγύρι. Που, τι δουλειά έχουν μέσα να μπουν τώρα οι διατάξεις περί ποσοστώσεων? Είναι απλά τα πράγματα. Όποιος ξέρει, αυτός θα πάει. Η επιχείρηση δεν θέλει να χάσει. Δεν θα κοιτάξει το φύλλο. Είναι δυνατόν, πρόσεξε τώρα, εσύ να έχεις μια επιχείρηση, έτσι. Να έχεις μια επιχείρηση και να κάνεις μια επένδυση. Και να έχεις μπροστά σου την καλύτερη γυναίκα του κόσμου, που ήταν η πιο εξειδικευμένη, για παράδειγμα, μηχανικός, ήταν εκτός ανταγωνισμού στον κλάδο της, και ήθελες να την προσλάβεις. Και ήξερες ότι από αυτή θα βγάλεις 5 εκατομμύρια ευρώ τον επόμενο χρόνο. Και ερχόταν και ένας άνδρας, ο οποίος ήταν άχρηστος, και έβγαζες από αυτόν ζημία τον επόμενο χρόνο. Τι θα έλεγες? Εγώ είμαι πατριάρχης, η γυναίκα είναι μόνο για να κάθεται στο σπίτι να πλένει πιάτα, θα πάρω τον άνδρα. Τώρα είμαστε με τα καλά μας. Ποιος επιχειρηματίας το λέει αυτό? Δηλαδή η ίδια η ζωή, η ίδια η κοινωνία, η ίδια η αγορά έχει ούτως ή άλλως αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες. Οι πολιτικοί απλά πουλάνε προστασία.
πουλάνε προστασία σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες για να φανούν συμπαθείς και να αποκομίσουν την ψήφο τους, για να λιμένονται το χρήμα του φορολογούμενου. Δεν θέλουν το καλό τους. Δεν έχουν παλέψει κανένας για το καλό των γκέι ή των τρανς ή των μπάι ή των μαύρων ή των λευκών. Κανένας δεν έχει παλέψει για αυτούς. Ίσα-ίσα, όσο διαχρονικά πάλευε η κοινότητα, η συνδικαλιστική των γκέι, των στρέιτ, των μαύρων κτλ., τη ζωή τους χειρότερη την έκανε στην τελική. Δεν την έκανε καλύτερη. Απλά πλουτίζαν οι συγκεκριμένοι εκπρόσωποι τους. Λειτουργούσε δηλαδή όντως ο συνδικαλισμός και η woke κοινότητα λειτουργεί προς όφελος, αλλά των αυτών που είναι μπροστά στα κινήματα, οι μπροστάριδες, οι εκλεγμένοι, οι ηγέτες. Αυτοί πλουτίζουν. Με εξαίρεση όμως τη δεκαετία έναρξης του φεμινισμού και την δεκαετία έναρξης των Αφροαμερικανών στην Αμερική της Επανάστασης. Μιλάμε τώρα για δεκαετίες 50-60, έτσι, εκεί που δεν είχαν δικαιώματα, που έπρεπε να είναι ξεχωριστά δεν στα λεωφορεία. Δεν συνολικά έτσι. Σου λέω για την αρχή. Ναι. Πρόσεξε, δεν είναι άσπρο, και πάλι δεν πάει έτσι, δεν πάει γραμμικά αυτό. Υπήρχαν περιοχές όπου όντως οι μαύροι ήταν καταπιεσμένοι, αλλά υπήρχαν και περιοχές που δεν ήταν καταπιεσμένοι και είχαν σε σκλαβιά λευκούς. Και μάλιστα ακόμα και στη Βόρεια Αφρική. Δηλαδή, μην το πάμε και σε αυτό, σε παραπέμπω σε πολιτισμικές μελέτες του Τόμας Σόουελ, ο οποίος είναι ένας καθηγητής στο Hoover Institution στο Stanford, και θα πάρεις να διαβάσει, γράψει πάρα πολύ ωραίες μελέτες, και μαύρος είναι ο ίδιος και έχει μεγαλώσει σε γκέτο και έχει νιώσει στο πετσί του τον ρατσισμό. Λοιπόν, και αντιμετωπιζόταν με προκαταλήψεις που είχαν οι μαύροι εκείνης εποχής. Λοιπόν, τον βοήθησε η δουλειά. Η δουλειά και η αγορά για να ανέλθει τις κοινωνικές κλίμακες. Δεν τον βοήθησε κανένας συνδικαλιστής και κανένας πολιτικός. Και τώρα έχει αφιερώσει ολόκληρη του τη ζωή στο να δείξει αυτό το πράγμα, το πόσο οι συνδικαλιστές και οι πολιτικοί ζημίωσαν την μαύρη κοινότητα, ζητώντας δικαιώματα για τη μαύρη κοινότητα. Και το ίδιο ισχύει και τώρα για αυτές τις συνιστώσεις, ας πούμε, της woke κουλτούρας, οι οποίες κάνουν χειρότερη τη θέση, επιτείνουν το δίπολο. Έχοντας μεγαλύτερες αντιδράσεις και δράσεις, ενισχύουν και το αντίπαλο δέος περισσότερο. Δηλαδή, εγώ που δεν είχα ποτέ μου πρόβλημα και δεν με αφορούσε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πάω να κάνω μια δουλειά, με ενδιαφέρει ο άνθρωπος ως άνθρωπος, ως επαγγελματίας, ως καλλιτέχνης, δεν με νοιάζει τι φύλο είναι. Εγώ βλέποντας αυτά τα καραγκιοζηλίκια που κάνουν, στρέφομαι εναντίον τους, που δεν θα στρεφόμουν εναντίον τους υπό άλλες συνθήκες. Δηλαδή, εμένα με χάνουν. Και όχι μόνο εμένα, και κάθε λογικό πολίτη τον χάνουν. Δεν γίνεται να είναι αυτή η ατζέντα για το φίλο μας. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε επαγγελματίες, είμαστε καλλιτέχνες, είμαστε πολίτες. Δεν μας αφορά το φίλο σου, ρε φίλε. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αντιρατσισμός, είναι να μη σε νοιάζει το φίλο του άλλου. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αντιρατσισμός. Σε κοινωνικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Δεν μιλάμε τώρα σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Εκεί ο καθένας έχει τον προσανατολισμό του, κάνει ό,τι γουστάρει. Αλλά σε επαγγελματικό κοινωνικό επίπεδο δεν μας ενδιαφέρει το φίλο σου. Αυτό είναι το πιο αντιρατσιστικό πράγμα που μπορεί ποτέ να διατυπωθεί σε δημόσιο λόγο. Πάλι, εντάξει, καταλήγουμε στο τι θα γίνει και στο τι μπορεί να γίνει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ο σοφός πολιτικός που μπορεί να φτιάξει τα πράγματα. Όσο και αν το πιστεύουν μερικοί, όσο και αν νομίζουν, ας πούμε, ότι μπορεί να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα είναι καλός, δεν έχει βρεθεί, παιδιά, μέχρι σήμερα. Δεν έχει βρεθεί, και όχι μόνο στην Ελλάδα. Και διεθνώς δεν έχει βρεθεί. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να πεις ότι αυτός είναι ο ενάρετος, ήρθε ο Μεσσίας, ελάτε να του δώσουμε όλες τις υπερεξουσίες να μας φτιάξει νοσοκομεία, σχολεία, δρόμους, στρατό κτλ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κάθε πολίτης είναι ότι υπεύθυνος για τη ζωή του είναι μόνο ο ίδιος. Οι προσωπικές του ικανότητες, οι προσωπικές του γνωριμίες, η διαμόρφωση του κλίματος μέσα στην οικογένειά του και στο μικρό κόσμο και στη γειτονιά του και στην πόλη του και οι ενέργειες οι δικές του. Αυτό είναι που θα του φέρει την ευτυχία ή τη δυστυχία. Και το μόνο που μπορεί να κάνει το κράτος για να τον διευκολύνει είναι να μην στέκεται εμπόδιο σε αυτή του τη σταδιοδρομία και σε αυτή του την πορεία. Να τον αφήσει ελεύθερο να κάνει τη ζωή που γουστάρει. Ακόμα και ο μη προνομιούχος θα είχε 500 ευκαιρίες στη ζωή του να γίνει πλούσιος αν δεν του απαγόρευε αυτή την πορεία προς τον πλούτο το κράτος, που λέει ότι τον αισθάνεται, τον συναισθάνεται και ότι τον βοηθάει. Δεν τον βοηθάει, τον κλέβει το κράτος. Και τα σχολεία πρέπει να αλλάξουν, να ξαναγραφτούν, να απελευθερωθούν από τα δεσμά του κρατικού δυνάστη και πρέπει να ξανασυστηθούμε όλοι. Δεν είναι κρατικό το δημόσιο. Δεν είναι δημόσιο το κρατικό. Δημόσιο έρχεται μόνο μέσα από την προσπάθεια του καθενός μας στην αγορά, στην κανονική ζωή. Στην ζωή μας ο καθένας ως πρόσωπο έχει αξία.
Δεν έχουμε την αξία της μάζας. Είμαστε ο Παναγιώτης, είσαι ο Μάνος, είναι ο Μπάμπης, είναι η Λένα, είναι η Μαρία. Είναι πρόσωπα, δεν είναι άθροισμα, δεν είναι μάζες. Και φιλοσοφικά να το δεις. Η μάζα δεν έχει καμία αξία. Τα πρόσωπα δίνουν αξία στη μάζα. Και ένας σαν πρόσωπο είναι αυτός που γράφεται στην ιστορία. Δεν γράφεται ο λαός στην ιστορία. Γράφεται ο άνθρωπος με ονοματεπώνυμο στην ιστορία και το τι έχει επιτύχει. Και ένας, μόνο ένας, μπορεί να αλλάξει την πορεία του σύμπαντος, της γης. Μην πάμε στα κοσμολογικά. Υπερβολή ήταν του σύμπαντος. Την πορεία του κόσμου μας εδώ που είμαστε, ένας μπορεί να την αλλάξει. Όταν μιλάμε όμως για μάζες, οι μάζες μόνο προς το χειρότερο πάνε την ανθρωπότητα. Δεν την πάνε προς το καλύτερο. Θα δώσουμε αξία στο άτομο. Θα δώσουμε αξία στον καθέναν ως πρόσωπο και πρέπει να ξανασυστηθούμε όλοι. Και να λειτουργήσουμε και εκπαιδευτικά προς τα παιδιά μας και προς το μικρό κοσμό μας προς αυτή την κατεύθυνση. Να δίνουν σημασία στον άνθρωπο ως μονάδα. Ως αξία, ως εγγενή αξία. Ο άνθρωπος έχει εγγενή αξία και δεν έχει δοτή αξία από το κοινωνικό του σύνολο. Και χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, γιατί έχεις και ένα επώνυμο που το συμπαθώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λόγω του Ιωάννη, ναι. Ο Γιάννης ο Γρυπάρης είναι από τους αγαπημένους μου λογοτέχνες, ποιητές, φιλολόγους. Ήταν και διοικητής του Εθνικού Θεάτρου επί Ελευθερίου Βενιζέλου. Και μάλιστα έχει κυκλοφορήσει μόνο μία ποιητική του συλλογή, το Σκαραβέι και Τερακώτες. Και έχει ένα εκπληκτικό ποίημα μέσα τον πραγματευτή. Όποιος θέλει να τον διαβάσει, να διαβάσει τον πραγματευτή, είναι εκπληκτικό ποίημα. Πραγματεύεται την ιστορία ενός ανθρώπου, να το πούμε εν συντομία, να κλείσουμε έτσι και με κάτι όμορφο, ο οποίος γύρναγε μέσα από χωριά και πόλεις με την πραμάτια του, να πουλήσει ορισμένα πράγματα και αποκοιμιέται σε μια σπηλιά εκεί στη γύρα που ήταν και βλέπει ένα όμορφο όραμα, έτσι, μεταφυσικού χαρακτήρα, με κάτι νεράιδες, όμορφες κοπέλες. Και έρχεται, λέει, η πιο ωραία νεράιδα που του παίρνει τα συλλογικά του, που ήταν η παγάνα του θανάτου. Ήταν η νεράιδα του θανάτου που του πήρε τα συλλογικά του. Ένα βαθύτατα υπαρξιακό ποίημα, και έτσι δείχνει την ουσία της ζωής. Είναι δηλαδή του να στοχάζεσαι πάνω στην ομορφιά της ζωής διαμέσου της υπαρξιακής αγωνίας του θανάτου. Ο Γιάννης ο Γρυπάρης ήταν από τους ποιητές που το είχε πιάσει αυτό στην ουσία του, και όποιος δεν τον ξέρει και δεν έχει ασχοληθεί, ας πάρει την ποιητική του συλλογή να τη διαβάσει. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Και ευχόμαστε βέβαια και καλή τύχη για τις εκλογές που έρχονται φέτος. Είναι αγώνας αντοχής αυτό, δεν είναι αγώνας δρόμου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τώρα είναι οι πιο ευίωνες προοπτικές μπροστά για να ξαναμπεί, ας πούμε, η Ένωση Κεντρών στη Βουλή. Ωστόσο, ο καθένας μας πρέπει να πάει να ψηφίσει. Δεν μπορώ να μείνω σπίτι μου, ούτε μπορώ να ψηφίσω λευκό. Γιατί πρέπει να προτείνω κάτι συγκεκριμένο. Αυτό είναι το νόημα των εκλογών. Το νόημα των εκλογών δεν είναι η διαμαρτυρία. Το νόημα των εκλογών είναι η πρόταση. Επομένως, θα πάμε να ψηφίσουμε εμείς τουλάχιστον, εγώ, τον πρόεδρο προσωπικά της Ένωσης Κεντρών. Αυτόν θα ψηφίσουμε σε αυτές τις εκλογές. Ακόμα και 10 άνθρωποι να τον ψηφίσουν, εμείς, εγώ θα είμαι ένας από τους 10. Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Έθνος κράτος είναι ότι συνδέεις το έθνος σου με το κράτος. Και λες ότι εγώ είμαι ένα κράτος στο οποίο κατοικούν Έλληνες, στην πλειοψηφία τουλάχιστον. Ελευθερία, έθνος κράτος για να αποφασίζεις εσύ για το τι θα κάνεις, δεν μπορεί να γίνει όταν είσαι υπόδουλος σε ένα ξένο νόμισμα.